Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν νοκάουτ. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζονό, για να ξυπνάει η πόλη λίγο, για να ξυπνάει η χώρα, για να ξυπνάει ο πλανήτης μας, Δίνω, σιγά σιγά. Η χώρα δεν πρέπει να ξυπνάει. Όχι, πρέπει να μας εξύπνει, να μας εξύπνει. Βολεύει, συντζίτα. Βολεύει να κοιμάται, άμα είναι συντζίτα αυτή η χώρα, κάτι δεν θα πηγαίνει καλά. Εγώ θέλω να είμαστε συντζίτα. Θα έχει ακρότητες, θα έχει φασαρίες, δεν θέλω. Δεν θες τέτοια πράγματα. Ηρεμία γαλλική, πάνε στο βουνό, πάνω στον όλυμπο να ζήσει, άμα θες. Μια ήρεμη κατάσταση, μια ήρεμη θάλασσα. Μια νιρβάνα θες. Μια νιρβάνα, ένα πούρο, μια. Αραλίκτα πόδια ψηλά πάνω σε καρέκλα, κρασί κόκκινο. Ανά τρία λεπτά να σηκώνεσαι να πιεις ένα κρασάκι. Λίγο σιγά σιγά χαλαρά. Να κοιμάσαι, να σηκώνεσαι, να κατουράζεις. Ζωή κοιμάσαι. Είναι αυτή ρε φίλε. Περπάτημα μετά λίγο. Σε είδα στο καφέ, σου είδα στο καφέ τώρα που ερχόμουν. Ναι. Ναι, μπήκα κι εγώ μέσα. Εσύ πήγες γιατί μπήκε εκείνη η 25 με τα. Με τα κολλάνε. Με τα κολλάνε. Καλά, μπορεί και αυτό να έχει. Δεν σε έχω δει να ξαναμπαίνει εκεί μέσα. Έλα, μπαίνω. Απλά σε είδα εκεί μέσα και λέω τι κάνει, για να τον τσεμπαγκώσω να δω τι γίνεται. Βλέπουμε την άλλη με το κολλάνε. Ναι, αλλά εσύ είχε την πρώτη συμμαθήτρια, τι είναι εκεί απέναντι που είχε το παρλάρε. Α, για να είναι πρώτη συμμαθήτριά σου. Καλά, τα. Λοιπόν, σε είδα, πήγα να δω. Συμμαθήτριά μου που είναι 55 και άλλο η άλλη που ήταν 25. Με το κολλάν που μπήκε μέσα. Κολλάν, δεν θα πει αρέσει το κολλάν. Ωραίο. Ποιο το φοράει, ποια το φοράει. Δηλαδή αυτό ήταν κολάν του 9,5. Αν φοράει η μπάρκα κολάν, δεν θέλω να το δω. Ναι, αν φορούσε αυτή τώρα 25, 9,5 κολάν. Πρέπει να πήγαινε προπόνηση. Γυμναστήριο πρωινό. Πάνε πάρα πολύ. 7,5 ώρα γυμναστήριο. Έχουν εξελιχθεί οι άνθρωποι. Πάνε πάρα πολύ. Περνώντα από δύο γυμναστήρια, βλέπω κόσμο με τσάντε, με τέτοια. Πάει, γυμνάζεται μια γαρούλα. Πολύ καλά, μπράβο του, μπράβο του. Καλημέρα. Ραπ εδώ, κούλ εδώ, κάζα σα πλήκνα. Η Τάνια μα σήμερα έχει ρεπουδάνι, αλλά θα βγει. Τι ρε, πω, αφού θέλει να βγει, τι αν την κάνει. Θέλει, θα βγει να μα πει την κίνηση. Στο Μέγκα όταν πάει δεν βγαίνει. Καλά, μπορεί να κάνει άλλο. Στον Αντένα, άμα πάει. Εντάξει, κάτσε να πάει πρώτα. Σε κάνα δύο χρόνια. Ναι, σε δύο, τρία, τέσσερα. Στην Ξάνθη θα πάει στον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι. Ξάνθη, Ολυμπιακό. Πανιόνιο. Έλα, γιατί εδώ τώρα εμεί εδώ πάνω είμαστε ΠΑΟΚ να πούμε. Δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Πώς, εδώ το ραδιόφωνο ΠΑΟΚ είναι πρώτο. Το ραδιόφωνο είναι Μπάγκερ Μονάχου, άλλο λέω. Α, γενικά λε τηλεοπτικά και αυτά. Τηλεοπτικά και αυτά τώρα είναι τώρα. Ναι, 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 εντάξει, εντάξει. Τώρα που είναι Μπάγκερ Μονάχου. Ναι, γι' αυτό το είπα. Ένας πρώην της Μπάγκερ Μονάχου είναι στο χώρο της εκπομπής μας, ο Τούχελ. Εκεί θα στέλνει τα μηνύματά σας από κάτω. Τι έκανε ο Τούχελ για πες. Αναλαμβάνει την Εθνική Αγγλίας και επίσημα. Ναι, φρενοβλαβής πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, παρότι έχει πάρει Champions League με την Τζέλσι, γενικά δεν τον έχω σε πολύ μεγάλη προπονητική εκτίμηση. Θεωρώ ότι ήταν συγκυριακό, ήταν η χρονιά του COVID με τα κλειστά γήπεδα που το πήρε. Τότε ήταν που το να μην τον κατηγορούμε. Εντάξει, να μην τον κατηγορούμε. Δεν με τρελαίνει ο Τούχελ. Όπου πήγε μετά Παρί, Μπάγκερ και αυτά, δεν μπόρεσε να σταθεί. Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε σε εθνικό επίπεδο δεν ξέρουμε. Σε εθνικό θα το δούμε. Ναι, θα το δούμε σε εθνικό επίπεδο. Είναι λίγο περίεργα τα μούτρα του, έτσι. Τα μούτρα του. Είναι λίγο περίεργα. Του, άμα πα στο ψυχιατρίο τη Σταυρούπολη. Ναι. Θα δει δύο-τρει έξω. Δηλαδή, άμα τον πιάσει ο Κάζη, θα του βρει σίγουρα πολλά κουσούρια. Κούζα, θα το βρει 30 νευρολογικά θέματα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο Τούχελ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει 20 διανοητικές ταραχές ύπνου, ξύπνιου, μεταβολισμού. Έχει το μάτι του τρελού. Το αυτή που πετάει εδώ. Ένα αυτή που πετάει δεξιά. Ένα αριστερά πρέπει να ευθυγραμμιστεί με ειδικό φάρμακο. Καλά, αυτό. Εσύ πήγε στο μάτι το ένα που είχε κατέβει το ίσιο. Αυτό μπορεί να παραφύγει σε αυτή του λίγου. Κάτι θα το κάνει. Εγώ αν είχα τόσα εκατομμύρια. Έλα. Ο άλλος μου κάτσε τον Μπουνίδη στο γυμναστήριο. Πήγα, το έκανα. Όχι, ναι, είχε πέσει. Με έκανε ο Μπίκο, ανέβηκε. Ναι, αυτό τώρα δεν μπορεί να παραφτιάξει τον αυτή να το ισχύει. Εδώ εμένα με λέει. Με λέει η ουρολόγιο Φίσα και ο Ιωσήφιδη. Ναι. Με έχει εξελιχθεί τόσο η κατάσταση. Ναι. Μπορεί με και ο Βαρδάκη να κάνει σεξ, λέει. Άτερε. Ναι. Για πέσει. Ρομποτικά πατάει το κουμπί. Άτερε. Ο Ιωσήφιδη μου το έλεγε. Τι ρομποτικά. Βάζει ρομπότ μέσα στο. Μετά τα 70, λέω 72, άμα ζήσουμε, λέω τι θα κάνουμε σεξ. Μισά χωριά, λέει. Λεφτά θα έχει. Αν έχει λεφτά, λέει σε κάνω εγώ ρομπότ, του λέει το πουλί σου. Άσερε! Λέω γιατρέ, του λέω σοβαρά μετά τα 72. Αντίνο, αυτά είναι τώρα ανακαλύψει. Δηλαδή τι βάζει με τηλεκοντρόλ θα λειτουργήσει. Δεν ξέρω, μια μπαταρία ρομπότ κατεβαίνει και.
Με μπαταρία θα ανέβω κάτι τέτοιο. Τελειώσει μπαταρία πάνω σε μπράξη. Έχει, λέει, βάζει στον προστάτη ένα. Τι βάζει στον προστάτη, ένα τσίπλε. Ένα τσίπλε βάζει στον προστάτη. Και αυτό σε πάει. Να ακούνε οι γέροι που μα ακούνε. Α, και αυτό γίνεσαι μετά τι γίνεσαι. Όχι, όχι, λέμε. Κάγκελο. Όχι, λέμε τη γυναίκα. Καγκελάριο. Δεν του γίνεται. Α, με τη γυναίκα δεν γίνεται. Με τη γυναίκα του λέει, δεν πιάνει ό,τι να κάνουμε. Ούτε κουβιά, ούτε. Κάτσε ρε γιατρέ του λέω. Πώ γίνεται. Λέει, κοίταξε αγόρι. Αυτό θα είναι η χαρά τη άλλη. Η γυναίκα θα κλαίει του. Άμα είναι, λέει, να είναι 70 και η γυναίκα και ο άλλο λέει να είναι 72 γύρω σε 70. Δεν πιάνει το κουμπί, λέμε τίποτα. Πιάνει, λέμε, την 35. Α, έτσι μπορεί να πιάνει και χωρί. Άρα λέω είναι μηχάνημα με πλαφόν. Έτσι είπα. Είναι τώρα 70-70, ρε φίλε, πού να έχει. Δεν θέλει. Δηλαδή με την γυναίκα του λέει, άμα πάει, ναι, θα διαμαρτυρηθεί και το μηχάνημα. Α, θα σταματήσει, θα μπλοκάρει. Θα κάνει μπλοκ. Θα βγάλει καπνού. Θα βγάλει, ναι. Αλλά τώρα λες ότι η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο ότι ακόμα και δεν με προστάτη. Οι ουρολόγοι το λένε. Ναι. Πατά το κουμπί, βάζει αυτό το ηλεκτρονικό μόριο, ναι, και είσαι καγκελάριο. Ένα κάτι. Ναι. Κάνει δουλίτσα. Ναι. Σε 70. Ναι, αλλά χωρί χάπια μάπια και. Όχι. Χωρί χάπια. Ναι, τα χάπια μπορεί να σου δίνουν εκεί την ώρα, αλλά σε ανεβάζουν πιέσει, ζάχαρα, εισαγωγή, σε κάνουν κοιλάκι. Σε τυλάξει τον αέρα. Ναι, και βλέπει έξω, ναι, από τα ξενοδοχεία κάτι 65 άρδε που φεύγουν. Δεν τα βλέπει. Τα βλέπει. Τα βλέπει και αυτά. Εκεί στο κέντρο τη πόλη. Ευτυχώ δεν τρώει. Ο φίλο. Ποιο? Ο Λουτσέσκο εκεί κάνα 2-3 τέτοια. Εστρούφιξε γαρίδα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι εποχή τη γαρίδα Οκτώβριο. Για αυτό το βλέπω. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Άρτου. Έτσι. Εντάξει, δεν τρώμε ψωμί. Ψωμί το αποφεύγουμε, δηλαδή όντως. Το αλεύρι, η ζάχαρη και το αλάτι είναι καρκινογόνες. Σωστά. Σωστά, σωστά. Και τα τρία είναι εθιστικά και τα τρία δημιουργούν κακό στον οργανισμό μας. Όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Όσο μπορούμε. Το καλοκαίρι, 5-6 μήνες που διαρκεί το καλοκαίρι, δεν τρώμε καθόλου. Μετά καλά κουλούρι μπορεί να φάμε. Καλά κουλουράκι. Καλά, αυτό εντάξει, η αλήθεια να μην λέμε τώρα ότι είμαστε και απόλυτα. Άμα πάμε σε μια ταβέρνα και πρέπει να βουτήξουμε κάποια μια σαλάτα. Δεν βουτάς, δεν βουτάς. Αυτά τα μακροβούτια. Θε με τον Κρυοπόλη πήγα. Πήγα τελικά. Κερδίσαμε κάτι ψάρια σε ένα διαγωνισμό, να πούμε, και τα πήγαμε στο τον αυτό και μας τάψησε. Λοιπόν, πάμε να ξαναδούμε. Αλλά δεν βουτήξαμε. Δεν βουτήξατε. Πήραμε το. Προχθές που πήγαμε στα άλλα τα ψάρια. Πάλι δεν βούτυξες. Λίγο γαρίδα μέσα. Όχι, δεν βούτυξες. Γι' αυτό με λένε, θες με τη σάντσα ή την άλλη. Ναι, αλλά γι' αυτό και έχεις αδυνατήσει. Ναι, αλλά πρέπει να το κρατήσω. Ναι. Walt Disney σας σήμερα. Ιδρύει την κινηματογραφική εταιρεία Disney. Μεγάλος ρουφιάνος ήταν ο Disney. Δεν ξέρω, αλλά από το 1923 μέχρι και τώρα ήτανε, Walt Disney είναι νούμερο ένα σε κινηματογραφία. Ήτανε πράκτορας ο Disney. Ήτανε. Και πέρασε μηνύματα μέσα από τα κόμιξ πάρα πολύ. Δηλαδή να χωρίζουν τα ζευγάρια, να έχουν μπάσταρδα. Κανείς δεν είχε παιδιά. Είχε ανήψια. Ναι. Αραβωνιαστικές είχαν, γυναίκες δεν είχαν. Δηλαδή ήταν ένας κόσμος πάρα πολύ προηγμένος. Δηλαδή τι θέλω να πω εγώ. Το έκανε σε Mickey Mouse για να το εμπεδώσω και μεγάλη. Ο Ποπάι πήρε το μαξί. Αλλά αυτός είναι για το Μίκι, τον Ντόναλντ αυτούς. Πάμε Μίκι. Ναι. Ο Ποπάι δεν νομίζω να ανήψει. Ο Μίκι είχε κόμμενα τη μήνυ. Είχε. Παιδιά είχαν, όχι, ανήψια. Ανήψια είχαν. Άρα δεν είχαν παιδιά δικά του. Δεν κάνανε αυτή παιδιά. Ναι, είχαν από τους, τα αδέρφια του. Ωραία. Ο Ντόναλντ είχε ανήψια. Με την Τέζη. Με την Τέζη. Δεν είχε παιδιά. Ούτε την Τέζη είχε. Με τα νύψια που είχαν άλλους που δεν τους βλέπω. Ο Ράτιο στην Κλάραμπελ που είχε. Την Κλάραμπελ. Την Κλάραμπελ που είχε. Είχε παιδιά. Όχι. Άρα δεν κάναν παιδιά τότε, κάναν μόνο γούστα. Μόνο γούστα κάναν. Γούστα κάναν. Ναι. Σωστά. Είχαν ένα θείο που θέλανε να πεθάνει για να τον κληρονομήσουν όλοι. Ναι, ο θείος ήταν ο αγαπημένος όλων. Βέβαια. Γιατί είχε το. Είχε τα λεφτά. Ναι, σωστά. Σου λέει συμφεροντολογικά το βλέπουμε. Όσκαρ Ουάιλντ σας σήμερα γεννήθηκε, τεράστιος συγγραφέας. Αυτός ήταν μεγάλος παίκτης. Τεράστια μορφή, Όσκαρ Ουάιλντ. Ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι έρωτας. Λίγο έζησε. 55? Όχι, 46 χρόνια. Πέθανε ο Ουάιλντ. Ο Ουάιλντ ήταν έρωτας μεγάλος. Το 1900 πέθανε. Έχει γράψει. Έπι. Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Ποιο πορτρέτο έχει πει, ωραίο ο Όσκαρ Ουάιλντ. Είχε αποθεύματα εκπληκτικά. Ήταν εκπληκτικός άνθρωπος. Σαν σήμερα. Δηλαδή, πήγαινα σε μια μηχανή του χρόνου και μου λέγανε. Θα ήθελα να τον γνωρίσω τον Όσκαρ. Αυτό τον Όσκαρ Ουάιλντ θα ήθελα να πιω ένα φρέντο μαζί. Άλλο διάσημο Όσκαρ, θυμάσαι. Τον Αλβαρέζ που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Όσκαρ το λέγανε και αυτό. Όσκαρ Σμιθ, ο μπασκετμπολίστη. Ο Όσκαρ Σμιθ. Ωραίο όνομα το Όσκαρ. Όσκαρ, ναι. Αν και λίγο σε σκυλάκι, Όσκαρ. Όσκαρ. Είναι λίγο σκυλίσκο, αλλά ωραίο, ναι. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Ζιλ Ριμέ και πρέπει να τον μνημονεύσουμε τώρα. Δεν τον ξέρω αυτό, ποιο είναι. Ναι, και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά αυτό που έχει κάνει είναι πολύ σημαντικό και καλό να το μάθουμε. Είναι αυτό που εμπνεύσει και το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελλο. Λέει, παιδιά, πρέπει να κάνουμε το ποδόσφαιρο. Με χώρες, κάθε 3-4 χρόνια, ναι, το διοργανώνουμε. Ήταν ο πρώτος εμπνευστής του παγκόσμιου κυπέλου. Μάλιστα. Παράγοντας ήταν τότε ποδοσφαιρικός, Γάλλος, ο Ζιλ Ριμέ. Μπράβο. Και λέει, πρέπει να παίξουμε εμείς με τη Βραζιλία. Την ήταν όλος ο πλανήτης. Να ενώσει τα έθνη με το ποδόσφαιρο. Ζιλ Ριμέ, λοιπόν, να το θυμόμαστε. Τελώς άγνωστος. Ναι,
Πέθανε το 56 αυτός. Εντάξει. Πέθανε το 56. Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Γιάννης Δαλιανίδης. Άλλη μεγάλη σκηνοθέτης. Άλλη μεγάλη παιχτάρα. Εδώ έμενε. Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός. Τσιμισκή έμενε. Α, Τσιμισκή, ε. Βεβαίως. Δαλιανίδης. Τσιμισκή. Δεν του γούσταν οι γυναίκες. Είχε ένα ταλέντο πνευματικό πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Η στάχτη του πετάχτηκε όταν πέθανε. Με στάχτη αυτό. Με στάχτη, πετάχτηκε όταν πέθανε στο θερμαϊκό κόλπο. Ναι. Στο θερμαϊκό κόλπο. Εσύ, ναι. Εσύ δεν θες θερμαϊκό, είπαμε. Εγώ θα με κρατήσω στο σπίτι. Στη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα θα με κάψουν. Α, τη στάχτη. Στάχτη θα την πάρει η Ευγενούλα. Α, θα, όπως οι ταινίες Αμερική. Ε. Ναι. Ο Βέγκος όταν πέθανε, τη στάχτη του την έχουν στο σπίτι τα παιδιά. Ναι. Μα πα κάνα βαζάκι, τι θα γίνει. Δεν στάχτη. Εγώ έχω δει πόσες ταινίες στην Αμερική. Που κάνει μια ο γάτο, ο σκύλο και είναι τη στάχτη. Θα το μαζέψει η Ευγενούλα μετά. Το μαζέψει με τη σκούπα. Με τη σκούπα να πούμε. Το Uber Hub, θα το χώσει. Θα το χώσει μέσα, θα το βάλει. Ναι, 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 ναι. Η στάχτη σου θα παίζει μπάλα παντού μετά. Ναι, ναι, γιατί να πάω τώρα να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό είναι πολύ. Καλά, αυτό εντάξει. Δηλαδή, ο καθένα επιλέγει κάτι θέλει. Θέλω να πεθάνω και θέλω να είμαι εκεί. Ναι, πρέπει εντάξει. Να με πα στη Θέρμη. Δεν γουστάρω στη Θέρμη να με πα. Στο Φελάκι. Να κάτσω τρία χρόνια να σκελα και κάτω τώρα να μετρώ τα σκουλίκια εκεί πέρα κτλ. Καλύτροφη. Πρωτεΐνη φουλ. Τα σκουλικάκια. Τι να κάνεις. Θα μην πιάσουμε τώρα τέτοια κουβέντα. Σήμερα δάσο. Είπες ότι πέθανε γι' αυτό. Ναι, ναι. Δαλιανίδης μεγάλη μορφή. Σκηνοθέτης κορυφαίος. Δαλιανίδης ήταν. Επί σειρά ετών ήταν κορυφαίος μάλιστα. Έχει βγάλει κόσμο, ταλέντα. Θυμάμαι μια δεκαετία. Έχει σώσει το Φίνο σε δίδυμα. Δηλαδή. Έλεγε ο Φίνος να παίξει αυτός με αυτόν. Όχι, του έλεγε, θα παίξει ο Βλονίτης. Έλα ρε, δεν κάνει αυτός, όχι. Α, ήταν και τέτοιο στυλ, έτσι. Ναι. Έχει κάνει ταινιάρες ναι. Με προπονητή τον Δαλιανίδη, να πούμε. Προπονηταράς ήταν πάνω στη, α, στο. Ήταν και τέτοιο. Βέβαια. Α, μάλιστα, έλεγε, έλεγε ρε, παιδί μου, για παράδειγμα, ο εκάστοτε. Ο ιδιοκτήτης της, ναι. Της Φίνος. Ο παραγωγός, ας πούμε, ναι. Ο ιδιοκτήτης, ναι. Αυτός που είχε τα λεφτά. Θα βάλω. Τον τάδε με την τάδε να παίξει. Όχι, του λέγε. Δεν θα παίξουν αυτοί. Έχω καλύτερη χημία να κάνω. Και πετύχαινε κατά 99%. Έβρισκε και τα ντουέτα. Έβρισκε ντουέτα και τα λοιπά. Και είχε αναδείξει πολύ κόσμο. Λοιπόν, επικοινωνία. Facebook κορυφαίο Δαλιανίδη. Αυτό και τον ανέφερα. Επικοινωνία στο Facebook του Μετρόπολης. Instagram Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Σας περιμένουμε και εκεί έχουμε ποστάρει κάτι ζουμερό. Χθες. Αργά το βράδυ, γιατί πήρα και μηνύματα, είχαμε, συνεχίζονται τα World Cup Qualification για την Λατινική Αμερική. Μεγάλες νίκες για Βραζιλία 4-0 επί του Περού. Είδα την Ισπανία και δεν μ' άρεσε. Πριν πάμε, Αργεντινή, Βολιβία 6-0. Νομίζω έκανε hat-trick ο Λέο. Έτσι, hat-trick με Μέση. Ουρουγουάη, Εκουαδόρ 0-0. Παραγουάη, Βενεζουέλα 2-1. Και Κολοβία, Χιλή 4-0. Ωραίος. Στην Ευρώπη. Είχαμε Ελβετία, Δανία 2-2, όπως είπες. Η Ισπανία 3-0, τη Σερβία. Ναι. Στο Ρελαντί. Δεν μ' άρεσε. Οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι χωρίς Ζήφκοβιτς είναι ανάλατοι. Χάσα και πέναλτι. Χάσα και πέναλτι, ναι, σωστά. Πέναλτι έχασε και ο Ντεσπότοφ, ο φίλος σου. Έφαγαν 5 από τη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν έχουν τίποτα οι Βουλγαροί. Θα βγάλει 10 μπουκάλια γάλα παραπάνω το εργοστάσιο, θα καλύψει το κέντρο. Έχασε και το πέμπτο σιλοδοκάρι, επιβεβαιώνοντας ναι. Ότι δεν είναι καλά. Έτσι, δεν, είναι, δεν πατάει καλά ακόμα ο Ντεσπότο και αυτό είναι το παράπονο του. Τα αγόρι μου. Ναι, ότι δεν έχω βρει. Δεν έχει ανάγκη αυτό. Αυτό είναι τώρα. Έχει σφαγωθεί. Είναι. Πώς το λένε, γενικός διευθυντής εκεί στο εργοστάσιο. Ναι, αλλά έχει ήδη πολλά λεφτά, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το πράγμα εγώ δεν το καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι. Μισό. Θα το κάνω τα λιράκια. Κερδίζεις τον Τζόκερ. Εγώ. Εσύ. Μάλιστα. Κερδίζεις τον Τζόκερ. Δεν θα θες να κάνεις με το ίδιο μεράκι την εκπομπή. Εγώ πάντως θα το έκανα σίγουρα. Και ούτε θα σταματούσα δουλειά. Κερδίζω τον Τζόκερ, έχω πάρα πολλά λεφτά. Γιατί αυτό που κάνουμε μας αρέσει. Νομίζω και αυτό το ίδιο είναι. Τα λεφτά είναι κάτι το οποίο τον ηρεμούν σε ένα κομμάτι της ζωής του, δηλαδή ασχολούμαι. Αλλά η δουλειά που κάνω είναι χόμπι, είναι, λοιπόν, είναι διασκέδαση, είναι τάβλα. 30 χρονών σταματάς την μπάλα 35. Μέχρι τα 80 που θα πεθάνεις, ναι. Είναι 45. Ξέρεις πως τρώγονται τα έτοιμα. Αφού έχει ήδη αυτός, αυτό σου λέω. Έχει γυναίκα του. Έχει και αυτός όμως. Αυτού λουτρώγονται. Τα άλλα βγατίζουν. Τι τρώγονται. Θα πάνε μετά, θα αναλάβει κανένας γενικός αρχηγός, διευθυντής, κανένας σκάουτερ, κανένα έτσι. Θα παίρνει κανένα πετακούλα. Το ίδιο είναι τα γάλατα να φεύγουν. Φαγώθηκες με τα γάλατα. Τα γάλατα δεν τα πίνουμε πολύ ούτως άλλως και τα γάλατα. Εσύ δεν τα πίνεις κι εγώ. Εγώ σου λέω πάντως, αν κερδίσεις Τζόκερ και εσύ κι εγώ, Τζόκερ να κερδίσουμε. Να πάρουμε ξέρω εγώ από 2 εκατομμύρια 3. Κάθε μέρα θα ερχόμαστε να κάνουμε κομπή εδώ πέρα κανονικά. Και θα κάνουμε την ίδια δουλειά. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό θα σου πω. Είναι εσύ. Αυτό που κάνεις αν το σου αρέσει δεν το αλλάζει μετά. Και λοιπόν, ζάπλουτος να είσαι. Λοιπόν. Δεν θα έρχεσαι εσύ εδώ κομπή. Παίζουν. Εγώ δεν θα έρχομαι. Και εγώ θα έρχομαι. Ποιοι δεν θα έρχονταν. Εύκολο είναι αυτό. Ποιοι δεν θα έρχονταν. Ποιοι δεν θα έρχονταν. Εύκολο ποιοι δεν θα έρχονταν. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα ερώτημα. Ναι. Κερδίζουμε τον Τζόκερ εδώ. Ένας από όλους εμάς εδώ πέρα. Κερδίζει τον Τζόκερ. Ναι. Ποιοι δεν θα έρχονταν να κάνουν εκπομπή.
Ναι. Δεν θα βάλουμε του εαυτού μα γιατί εμεί θα ερχόμασταν σίγουρα. 100%. Όχι, θα βάλουμε 4 άτομα. Αφού είπε ο άλλο θα πεθάνουμε εδώ. Τέλο, εδώ στο μικρόφωνο. Πάπθ κάποια στιγμή, τέλο. Λοιπόν. Ωραία, πεθάνει σαν τη Μαρινέλα πάνω. Ναι, ψοφάω. Ποιοι δεν θα ερχόντουσαν. Ναι. Έχω 2-3 κατά. Εγώ έχω ένα που θα πάρει 80%. Εγώ 90% θα πάρει αυτό. Ναι. Τι 80, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, ποιο παραγωγό από εδώ πέρα το Μετρόπολη. Ποιοι. Οι ποιοι, τρει να βάλουμε. Τέσσερι θα βάλουμε. Έξι και τέταρτο στο μυαλό σου. Ναι, δεν θα ερχόντουσαν να κερδίζαμε Τζόκερ. Θα έλεγαν παιδιά, εντάξει, φτάνει. Ναι. Κέρδισα τον Τζόκερ. Έχω ένα 5 εκατομμύρια στην άκρη. Γιατί να έρθω να σηκώσω. Τόσα προποζήθηκα που δεν τα προλάβω. Λοιπόν, η ματσάρα χθες. Περιμένουμε απαντήσεις κάτω από τον Τούχελ στο Instagram. Όπου γουστάρετε. Πολωνία-Κροατία έγινε ματσάρα χθες. 3-3. Φοβερό ματς. 1-3. Εγώ είδα το Βαλούτα την Ισπανία. Είδε στην Ισπανία. Εγώ έβλεπα γυριστήρι. Λιθουανία-Ρουμανία 1-2 την έχει κάνει πολύ σοβαρή ομάδα. Την πάρσα πλάτη την έβλεπα. Α, με την πλάτη γυρίζει. Κρεοπόλη έβλεπε. Τη Ρουμανία ο μπαμπάς Λουτσέσκου την έχει κάνει πολύ σοβαρή ομάδα. Πάει, κερδίζει συνέχεια. Μέσα έξω, μέσα έξω. Πόσο χρόνο είναι ο μπαμπάς Λουτσέσκου? 78. Σαν το δικό μου. Ναι. 78. Προπονεί, μπράβο. Προπονεί κανονικά, ταξίδια, κοτσονάτο. Δεν έχει εκατομμύρια αυτό. Ορίστε, ένα τρανό παράδειγμα. Κατομία, δεν ξέρει τι έχει, ρε παιδί μου. Τι να κάτσει με την γυναίκα του στο σπίτι να κάνει. Δεν ξέρει τι έχει. Τι να κάτσει να κάνει. Του αρέσει και αυτό που αρέσει, κάνει. Τι να κάτσει στο σπίτι να κάτσει, ρε. Είναι θέμα ψυχοσύνθεσης. Το σπίτι για έναν άντρα πρέπει να είναι. Πρέπει... Μόνο ανάπαυση και ξεκούρεση το βράδυ. Τίποτα. Σεξ μόνο, τίποτα. Ούτε φαΐ. Έξω. Σεξ αφού έξω θα είσαι. Μα είσαι 75, είπες δεν πιάνει το μόριο. Ναι, αλλά μόνο για ύπνο ή στον Ιωσήφιδη για να στο βίστα, στο φτιάξει. Με το κατσαβίδι να πω. Κατσαβίδι, σε βάλει μέσα τις βαλβίδες. Τα παπ, σούζα τα λογάκι. Αυτά είναι. Λοιπόν, και το, η Κύπρος έφαγε 3 από την Κόσο. Πολύ κακή ομάδα η Κύπρος. Πολύ κακή ομάδα. Μπορεί και η Κύπρος πολύ κουνήθηκε τελευταία. Πολύ κακή ομάδα. Άλλαξε, πήρα και τον Αυγουστή προπονητή. Πήρα... Και Σκωτία, Πορτογαλία 0-0. Δεν Αυγουστή. Έβολε... έτσι λέγεται. Αυγουστή λέγανε τον Σπύρο Καλογύρου τότε στον Ποπολάρο. Όνομα είναι αυτό. Ενώ ο Ποπολάρο τι είναι. Μα είναι δυνατό τώρα ναι. να σε λένε. Δηλαδή χράζει τον Αυγουστή ενώ ο Ποπολάρο τι είναι. Στον επαναστάτη Ποπολάρο το έργο που. Α, με την Ονέλα Μούτη. Ποια είναι Ονέλα Μούτη, ρε. Εγώ αυτήν ονειρεύω τώρα. Ονέλα ελληνικό Μούτη. Έργο σε λέω. Α, γιατί υπάρχει κάτι και ένα ιταλικό με Ποπολάρο. Ναι. Και έπαιζε Ονέλα Μούτη και γινόταν. Ο Πρέκα που ήταν που την έκλεισε. Α, άλλο ναι. λέμε. Ο καθένα λέει τα δικά του τώρα εδώ, αλλά anyway. Λοιπόν, βρίζουν εδώ την Πορτογαλία γιατί του θέλει σε λεφτά. Καλημέρα σα, καλή υγεία και στον πεθερό μου που δεν χάνει εκπομπή, λέει ο Λεωνίδα. Θέλω να θα τον αρμέγει ο Λεωνίδας στο πεθερό για να του ζητάει υγεία καλή. Λες, Στάταρ, αλλιώς γιατί να του λέει υγεία. Αρμέγω το γάλα άμα, μου κάθε άμα πρωί. Ήταν, άμα ήταν φύρο ο πεθερός του. Σιγά με τον Έσενε. Σιγά μην Έσενε. Ναι. Σου λέει αυτός μας πληρώνει κανένα ενίκιο, με φτιάχνει κανένα παιδί. Θέλω να ακούσω ξανά το ποιηματάκι του Παναθηναϊκού χθες που για τον φίλο μας τον Γρηγόρη κλαίω από χθες δεν το ξέχασα. Καλημέρα με αφορμή τη φωτό. Θεωρώ κακή την πιθανή επιλογή του Τούχελ στην Εθνική Αγγλίας. Το πιο ωραίο ήταν το πιθάρι. Και εγώ συμφωνώ, Γιώργο. Το πιθάρι ήταν χθες. Το πιθάρι, ο Διογέννης. Κοινικός. Διογέννης ο κοινικός. Του λέω, με είπε ο Χριστίδης ότι ναι. μοιάζω με αυτό που μπήκε στο πιθάρι. Ποιος μπήκε, του λέω, στο πιθάρι. Ποιος μπήκε. Ο Πυθαγόρας. Έχουν φύγει από το δρόμο καμιά 200. Τι λέει, αυτή είναι η μαγεία του Γκρέκ. Δεν το πιάνετε με τίποτα. Στο πιθάρι ο Πυθαγόρας λέει. Δεν το πιάνουμε τίποτα, ρε εσύ. Δεν το πιάνετε. Γρηγόρης δεν σας βλέπει όλους. Άιντε, γρηγορόσιμο θέλετε όλοι. Γρηγορόσιμο. Λοιπόν, τώρα. Τι έχω για εσάς, θα πάμε σε κομψό. Μηνύματα είπαμε Facebook κάτω από τον Τούχερ και εγώ συμφωνώ, Γιώργο, ότι είναι μια πολύ μέτρη επιλογή για την Αγγλία. Σε πτώση και γενικότερα δύσκολα τα πράγματα. Τούχερ για την κατάσα του Αλαφούζου ετοιμάζει. Ο Παναθηναϊκός, θα δούμε τώρα. Θα μπούμε λίγο σε μούντα αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 μάτς τούμπανο. Εάν δεν πάρει 2-3-6 σε όφη και Παναθηναϊκό, ο Αλόνσο θα κουνήσει μαντήλι. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά μετά. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Θα δούμε τον Γκάρι που είναι κάτω στον Ντακάρ σε Νεγάλη και είναι έτοιμος να φέρει και άλλους διαντίδες. Έτσι, εκεί με Ελευθερούδη από ό,τι μαθαίνω. Θα δούμε τον ΠΑΟΚ που είναι νοσοκομείο, αλλά όλοι μπορούν να προλάβουν. Εγώ λέω κανένα δυο, ίσως να μην προλάβουν. Θα πάμε λίγο σαν μπασκετικά χθες όπου είχαμε μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού για πλάκα επί της Αρμάνη. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χάσει το Παρίσι από την νεόκοπη Παρί. Έχουμε πολύ σουσού, αλλά σας έχω και την καλύτερη ιδανική ασφάλιση για το αυτοκίνητό σας. Φίλες και φίλοι, να πάτε συνεργοβάς. Καλέστε τώρα στο 2310-300-305 ή στο δίκτυο συνεργατών του. Εκεί τιμές δεν αυξάνονται, αλλά το αντίθετο μάλιστα. Μειώνονται κιόλας. Αν θέλετε, ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ασφάλιση αυτοκινήτου 1400 κυβικά με οδική από 135 ευρώ το έτος και μοτοσυκλέτα 400 κυβικών από 60 ευρώ το έτος. Κομψό θα είναι. Σμαράγδα Μπασάκου έχουμε ήδη έξω. Με χαιρετά, είναι έτοιμη για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
και θα επιστρέψουμε σιγά σιγά με τα ρεπορταζιακά όλων των ομάδων. Πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία επιστροφή στη δράση Super League 8η αγωνιστική. Τα καλύτερα παιχνίδια δίνονται τις Κυριακές, φίλες και φίλοι, στα γήπεδα, αλλά τις υπόλοιπες μέρες παίζονται στο καζίνο. Όταν δεν πανηγυρίζεις γκολ και νίκες στο γήπεδο, μπορείς να απολαύσεις το δικό σου μάτς στα τραπέζια του Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Είτε προτιμάς ρουλέτα, slot machines ή blackjack, κάθε στιγμή στο καζίνο γεμάτη ένταση και διασκέδαση. Με κάθε spin, κάθε ποντάρισμα σε πιο κοντά στην υπερπτουσία του παιχνιδιού, δηλαδή το ζεστό cash. Όλοι οι δρόμοι του παιχνιδιού λοιπόν οδηγούν στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. 45 μετά τις 8, καλημεράρες παντού όπου κι αν είστε. Κωστής Ραπτόπουλος, Νίκος Κουλιανός, Θανάσης Χατζαμπάκας και σε λίγο και Τάνια Μοσχοπούλου για να μας πει τι γίνεται στην κίνηση στους δρόμους. Είπαμε επικοινωνία έχουμε στο Facebook κάτω από τον Ντούχελ, Instagram Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός. Μέχρι να έχουμε την Τάνια μας, Ντίνο, πολύ γρήγορα χθες να πούμε για το μπάσκετ, γιατί γίνεται παζολισμός κάτω. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπασκετάρα χθες, NBA φάση. Ούτε με ενδιαφέρει. Δεν το γέμισε βέβαια το σεφ. Αυτό ήταν το. Δηλαδή... Πόσο είναι το εισιτήριο? Δεν ξέρω τώρα πώς έχουν τα εισιτήρια. Εκεί τώρα μην πω κάτι που δεν γνωρίζω. Κούτρα δεν έχει. Δεν έχει κούτρα τώρα. Έχουν πολλά διαρκείας και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Απλά στο προηγούμενο του Παναθηναϊκού είδα sold out εκεί. Χαμός είχε 20.000. Στο σεφ, άντε να είχε χωράει 15. Πρέπει να είχε 12 με 13.000. Είδα και να καθίσματα, ρε παιδί μου. Είδα αρκετά. Αλλά μπασκετάρα Ολυμπιακός. Έλα, άμα τα δει τηλεόραση, να πάω να δει. Φίλε, το μπάσκετ είναι πολύ ωραίο από κοντά. Εγώ σήμερα θα πάω να δω τα παλικάράκια μας. Ποια παλικάράκια? Πάω Πόρτο. Πάω να δω το Χατζόπουλο. Να στηρίξουμε λίγο τον μπασκετικό πάω που μας κράτησε στα δύσκολα χρόνια το Νάιτις. Που δεν είχαμε μπάλα τίποτα, τιμωρημένοι από την Παρή. 5 χρόνια δεν βλέπαμε Ευρώπη. Παίξαμε Παρή μετά ξανά. Κάνει μπάσκετ ΠΑΟΚ. Ναι, βέβαια. Πάω να δω τα παιδιά εκεί. Τον Μπάρκλεϊ, τον Ρένολτς, τον Άψον. Δεν βαριέσαι να πας στα μάξια να τραβήξεις να δεις μπάσκετ? Όχι μωρέ, γιατί. Εντάξει, okay, είναι ωραίο το θέμα, είναι γρήγορο άθλημα. Πάρ' την Τάνια να στο πάμε, μπάσκετ. Πάμε Τάνια τώρα μας δείτε. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η κίνηση στον δρόμο. Για να ακούσουμε λίγο Τάνια. Τάνια από Τζόνο. Καλημέρα, καλημέρα Κωστή μου, καλημέρα Νίκο, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Είμαστε πάρα πολύ δύσκολα και σήμερα. Πριν πεις τις δυσκολίες, έτσι, γιατί ο Κωστής νομίζει ότι σε έχουμε σε εργασιακό μεσαίωνα, να πούμε ότι όταν έχεις ρεπό στον αέρα να το πεις, θέλεις να μας... Θέλω να βγαίνω. Έχουμε αναλάβει, Κωστή, μια δουλειά. Μπράβο, Τίνο. Υπό οποιασδήποτε συνθήκε. Γιατί με κράζει, μου λες, θα δεν τρέπεσαι, Βοναπάρτη, Ναπολέον. Λέω, όχι. Το έχουμε συνεννοηθεί, θα βγαίνουμε κανονικά. Κανονικά. Όταν λοιπόν, πας στον Αντένα δεν τη βγάζουν. Άντε πάει. Κανονικά πας στον Αντένα, ρε. Έχει μαγωθεί με τον Αντένα. Άσε τον Αντένα να πάμε στον Περιφερειακό. Όπα, για πάμε. Γιατί από το Παπαγεωργίου μέχρι και την Πηλαία και πιο κάτω από το Γένεσης είναι όλος κλειστός και όχι απλά κλειστός, είναι όλος βυσινής. Δεν κουνιέται τίποτα. Ποδαράτος. Κάτι κλείσανε αυτή σήμερα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουν πάρει αυτό που έλεγες έργα, Κωστή μου. Αλλά σήμερα εντοπίζω πάρα πολύ ότι είναι πρόβλημα και στα ανατολικά. Mm-hmm. Όλη η Καλαμαριά έχει θέμα. Κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε συνήθως. Μήπως και εκεί έχουμε κανένα θεματάκι, ναι. Από το Φίνικα μέχρι την Αγία Τριάδα, κάτω το Λευκό Πύργο, είναι όλη η Βασιλίση, όλα κλειστοί. Όλοι. Δηλαδή είναι τεράστιο το διάστημα. Έχει μπλοκάρει όλη η πόλη. Ξεκινούσε, ναι, από τα Ντεπό και κάτω, αλλά τώρα από το Φίνικα μέχρι και, και το Λευκό Πύργο είναι όλα κλειστά. Mm-hmm. Η Τζιμισκή είναι λίγο καλύτερα, ωστόσο έχουμε θέμα και στην Εγνατία. Ναι. Και Εγνατία. Άρα έτσι που μας τα λες, Τάνια, αυτή τη στιγμή η πόλη είναι στην Τζίτα. Ναι, κόκκινη. Είναι κόκκινη, είναι στην Τζίτα και δυτικά έχουμε θεματάκια. Νεάπολη, Ξηροκρίνη, Αμπελόκηποι. Στο Far West. Και στο Δεντροπόταμο έχουμε πολύ έντονο θέμα. Και στο Κορδελιό, παιδιά. Μάλιστα. Αφού έχει κίνηση και στο Κορδελιό. Τέλος. Στο Κορδελιό έχει κίνηση. Έχει στο Κορδελιό. Έχει πολύ κίνηση. Γενικώς η πόλη είναι ανάκατα, ανάστατη. Είναι σε κίνηση. Να πω ότι έχει ανέβει ήδη και τον γκάλοπ σας. Όπα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ιντριγαδόρικο. Για να ακούσουμε. Πάρα πολύ ιντριγαδόρικο. Ίσως το πιο ιντριγαδόρικο που έχεις βάλει ως τώρα, Ντίνο. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Έχει δώσει 4 επιλογές ο Κωστής Ραπτόπουλος. Το ερώτημα. Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής άνδρας στην οικογένεια του ΠΑΟΚ? Μάλιστα. Και έχει δώσει 4 ονόματα. Λοιπόν. Ρασβάν Λουτσέσκου, Ιβάν Σαββίδης, Γιάννης Κωνσταντέλης και Παύλο Γκαρσία. Θέλω όμως να μπείτε να ψηφίσετε, αλλά και να δείτε την ιδιαιτερότητα του γυρίσματος στο σημερινό γκάλοπ, γιατί έχει και σκηνικό Κωστή Ραπτόπουλο σήμερα. Τι εννοείς? Είναι πίσω από κάπου, αφού εσύ το είδες. Ναι, για το ναι, οκ. Λοιπόν, ναι, να δείτε το σκηνικό. Κοίταξε ο Κωστής τώρα, θα σου πω, ζηλεύει τον Ηλιόπουλο.
ο οποίος λέει κάτσε ρε όπως με τέτοια κοιλιά. Μην κάνει spoiler. Ναι, κερδίζει τις αναβάσεις, κάνει γούσα. Δεν γίνεται τώρα να με κερδίζει ο Ηλιόπουλος τώρα να πούμε. Πώς θα με κερδίσει. Ναι, αλλά που πρώτος είναι παντού. Έχει πολλά άλογα. Έχει πολλά άλογα, τα ξέρει τα κουμαντάρι όμως. Ας πάρει ένα Ινοτσέντι αυτός και εγώ ένα Ινοτσέντι. Α, θες με Ινοτσέντι να την βγάλει δουλειά. Να πάμε να κάνουμε στην πόλη ποιος θα φτάσει τούμπα, ξέρω εγώ, Βαρδάρι. Ιράκ, Καμπότζ, Βιετνάμ. Δεν και το δω. Ας τις μαγκές τώρα. Τάνια μας, θα σε ξανακούσουμε σε περίπου μια ωρίτσα ξανά. Περιμένω. Φιλάκια, καλή συνέχεια. Καλημέρα στην Τάνια Μοσχοπούλου που μας ενημέρωσε για την κίνηση. Κουλ, πρέπει να τα είδες όλα με το κολάν έτσι πως άκουσα. Εντάξει, ήταν ιταλική η μόδα. Ήταν ωραίο. Ήταν μια χαρά. Τα είδε, αλλά κουβέντα δεν πιάνει. Δεν το έχει αυτό. Κύριος. Ναι. Κύριος. Δεν μπορεί να βρει. Κύριος, τι δεν μπορώ να βρω. Να κάνει την πρώτη λέξη. Εύκολο ήταν. Απλά δεν ήθελα να δώσω δικαιώματα. Πολύ εύκολο ήταν εκεί που καθόμασταν. Αν ήθελα. Το θέμα είναι τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Αν θες, εύκολο. Όπως ήμασταν, είπες, με κέρασες εσύ του καφέ σήμερα. Θα έλεγα κέρνα και από δίπλα. Και μπαμπα, ευχαριστώ και τελείωσε. Εύκολο. Λοιπόν, χθες διάβασα το υπέροχο ποίημα που σου έστειλα. Πρέπει να δεις βλέμμα για να κεράσεις καφέ. Ναι, δεν έβλεπα βλέμμα. Μπορεί έβλεπα να το επιστρέψει πίσω. Μπορεί ναι. Ναι. Δεν έβλεπα όμως. Έβλεπα μόνο πίσω όψη. Δεν έβλεπα. Έπρεπε να δεις και μπροστά. Άκου, δεν ζαλίστηκα και έβλεπα μόνο. Ναι. Έπρεπε στην άμυνα. Άκου τώρα στο παιχνίδι Ελλάδα-Αγγλία. Πάρε μαζί σου τον Ασλαμά και Καντονά βίντεο. Α, και Καντονά βίντεο σου. Ναι, όπα, μάλιστα. Εσείς, σε προτείνω εγώ. Εσείς έχετε τρελαθεί. Σου κάνω εγώ πρόταση. Τώρα στον αέρα. Ναι, ναι. Θα πάρεις τους φάιντερς τον Ασλαμά. Μεταγραφή. Αφού είναι ένα συγκεκριμένο κόντε το μάτι. Άσε τι κόντε. Είναι να έχουμε δάχτυλα τέτοια περίεργα, δεν τα βλέπουμε. Φίλε, κοίταξε. Αφού δεν μπορεί να πάρει από εδώ, θα ναι. Πάρει από αλλού. Ναι. Παίκτε. Λε, τώρα δίνει, κάνει πρόταση δηλαδή. Εγώ σε αυτά είμαι πολύ ταράζ. Μάριο Ασλαμά. Γιατί για του νεόκοπου, γιατί βγαίνουν 15 άρμη, ναι. 18 άρμη, 24. Για κάνει το. Εμεί είμαστε εδώ 25 χρόνια. 24. Όταν ήρθαμε, ήταν εδώ ο Μάριο. Βέβαια, τον βρήκαμε εδώ. Βέβαια, και έκανε εκπομπάρε. Όχι εκπομπή, εκπομπάρε. Έτσι και μάλιστα κάναμε και αρκετή παρέα στο ξεκίνημα τα πρώτα ένα-δύο χρόνια. Μετά ξέφυγε λίγο, δεν ξέρω τι τον έπιασε. Ναι. Έφαγε την καμπάνα γιατί είπε κάτι χοντράδες τώρα. Το ραδιόφωνο τότε με το τι που πάει μακριύτερα. Τέλος πάντων. Και μετά όταν εξαφανίστηκε και δεν τον πήρε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί ήταν το θέμα, τρελάθη ο άνθρωπος. Εκεί όντως μπορεί να σου γυρίσει το μυαλό. Γιατί ως τότε έκανε εκπομπάρες ο Μάριος. Ρησιάσε το ιδιότητα πρόλογο. Θα το... Εάν μπορεί να κάνει εκείνες εκπομπάρες, ναι, θα τον ήθελα. Θα τον πάρει. Αν ήταν, έκανε. Ψοφάει. Δίνω είδηση. Ο, ψοφάει τώρα. Oh. Εάν μπορεί να κάνει τέτοιο επίπεδο εκπομπάρες όπως έκανε τότε κάτω όπως η Βικτόρια. Δίνω πρωινό. Τι πράγμα. Δίνω πρωινό είσαι. Καφέ, κρουασάν και είδηση εγώ τώρα. Τι πράγμα. Ψοφάς, θα βάλει σύντριγκα έτσι. Εγώ τι να κάνω, φίλε. Πώς θα ζήσει αυτή η πόλη. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Χωρίς... Λοιπόν, τη... πάντως εδώ πέρα. Ο... Χωρίς τη λάμψη να πούμε. Θες λάμψη, θες φόσκολο. Θες αυτό εγώ, κάθε φορά. Εγώ αν ζήσω φόσκολο θα πήγαινα να αυτοπροταθώ. Ναι. Ωραίο, το βοηθάω. Ναι, ναι, βοηθό φόσκολου. Θα το βοήθαγα. Όταν του χώθηκε ακρίτα θα πήγα να του εγώ μαζί σου είμαι. Αυτή θέλει να σε φάει τη δουλειά και τα λοιπά μαζί σου. Και μου να βοηθώς του. Τα έκανε τα θελήματά του. Τι διαβάζει. Όχι αυτό. Ναι. Cool. Παιδιά θα το σκεφτούμε τότε. Εντάξει. Απλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες εγώ ειδικές, θα τα λέω. Ειδικά καλούπια για το Μάρτιο. Τώρα μπορεί να μπει σε καλούπια για να είσαι 60 χρονών. Δηλαδή, okay, δεν θέλουμε κάποια πράγματα συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε να τα πούμε. Έλα, ρε, μην είστε ναι. Σαν τους μπεταλάδες καθοσπρεπικοί διθενάδες. Δεν είμαστε εντελώς καθοσπρεπικοί. Δεν είμαστε καθοσπρεπικοί εντελώς, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα λέμε. Έτσι. Εσείς είστε πολύ χήμα εκεί. Είστε χήμα τσουβαλάτι, εντάξει. Λοιπόν. Χαμός τώρα, θα ψοφάνε για αυτά, έτσι. Ξέρω εγώ να πετάω. Ψοφάνε. Να ανεβάζω τα νούμερα. Εγώ τώρα, ναι. Αυτοί που έχουν πάρει τις περισσότερες ψήφους. Για το αν κέρδιζαν τον Τζόκερ από τον Όμιλο και δεν θα ξανά έκανα εκπομπή, είναι τρεις. Ξέρω ποιοι θα είναι. Κόκκινος, Νοένα. Ναι. Παναγιωτίδης. Παναγιωτίδης, λόγω δημοσίου λέει τέτοιο, ναι. Σαρόπουλος ως αριστερός, Νεόπλουτος ναι, λέει. Ναι, ναι. Και βάζω κάπου και Βαραγιάννη από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Ναι, τα άκρα πιάσαμε. Ο Κόκκινος λέει ο άλλος, ναι. Όχι μόνο δεν θα ξανάρθει η κομπή, αλλά θα αγοράσει και 2-3 από λέει, θα γίνει επιχειρηματίας και θα τον κάνετε και διαφήμιση να σας δώσει και κάνα ψηλό. Ψηλό δεν δίνει ο Κόκκινος. Δεν είναι από αυτούς που δίνουν. Έλα, ρε, γιατί τον τρώω τώρα τον Γρηγόρη. Ναι. Δεν είναι από αυτούς που. Τον τρώω τώρα τον Γρηγόρη. Που έχουν ψυχή να πληρώσουν. Έλα, ρε. Να ματώσουν. Άμα έχει τόσα πολλά και κερδίσει τον Τζόκερ, να μα βάλει χορηγία. Θέμα χαρακτήρα. Να λέμε Κοσμάγλου εμείς εδώ πέρα τώρα. Κοίταξε, ψυχή. Ναι. Δεν έχει ψυχή για, να κάνεις για να ταΐζεις κόσμο, για να κάνεις, για να βοηθήσεις. Ναι, θέλει ψυχή. Θέλει ψυχή. Δεν ναι, έχει δεν και εκατομμύρια. Ναι, αλλά μα κερδίσει τώρα 5-6 εκατομμύρια, τι θα τον πειράζει να δίνει, ρε φίλε. Θα δει στου προποτζίδε. Θα τα αγοράσει. Θα αγοράσει προποτζίδε. Θα αγοράσει. Αγοράσει το... Όχι, θα αγοράσει προποτζίδε και να έρχεται να παίζει. Πλάκα με κάνει. Ναι. Κόκκινο, κόκκινο εδώ πέρα. Ναι, οκ. Okay. Και Σαρόπουλο έχει πάντω. Εσύ ποιου θα έβαζε.
Γιατί μου είπες έξω θα βάζεις και τον, και τον Γιάννη τον Πάγκο. Εγώ δεν ξέρω και γιατί. Και ο Πάγκος θα έφευγε. Και αυτός θα έφευγε. Α, στα όρη θα πήγαινε. Πήγαινε στα βουνά. Στα Άγια Όρια. Τι να πάει, άμα έχει εκατομμύρια. Καταρχήν θα έδινε σε μονές, θα έδινε λεφτά. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα. Έτρωνε κάτω. Ναι, ναι, εντάξει. Το τα τρώγανε. Ναι. Άρα θα έβαζε σίγουρα από ό,τι κατάλαβα Βαραγιάννη. Βαραγιάννη. Πάγκο, κόκκινο, κόκκινο και Παναγιωτίδη. Παναγιωτίδη. Αυτή την τετράδα δεν βλέπω. Τέσσερι. Ναι, αυτού του τέσσερι θα βάζω. Ότι κερδίζουν τζόκια δεν ξαναπατάνε. Ούτε την πόρτα δεν βλέπω. Ναι. Με τίποτα. Έτσι λέω εγώ. Ορίστε. Ο Βαραγιάννης λέει είναι ήδη λέει, ευκατάστατος, λέει, έρχεται όμως. Λέει είναι, ο εγκολύπτης. Ναι, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι εκατομμύρια αυτά τώρα. Άλλο ευκατάστατος. Εντάξει, θα το δώσουμε. Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Χρειάζεται να λέμε ναι, σωστά, 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 σωστά. Ναι. Ότι είναι άνετος, εντάξει, και άλλοι μπορεί να είναι στον όμιλο άνετοι. Ναι. Έτσι, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άνετος και άλλο δεν ξέρω τι έχω, δεν ασχολούμαι. Εγώ ξέρω ένα πολύ άνετο ναι. Που κάνει και Σαββατοκύριακο. Εγώ ξέρω ότι ο Αλ Πατσίνο, ναι. Έτσι άλλος άνετος, θα το πούμε λίγο στον αέρα. Λοιπόν, ο Αλ Πατσίνο είχε εντελώς χάσει την ιδέα του χρήματος κάποια στιγμή. Ενώ σε αρχή χρωστούσε λέει, παντού, όταν έκανε λέει, την πρώτη ταινία τον Ονό, χρωστούσα παντού και πήρα μόνο 35.000 δολάρια γιατί ήθελα να ξεπληρώσω. Να ξεπληρώσει. Ναι, αλλά στην πορεία λέει δεν ήξερα τι. Βάζε, βγάζε, είχα τον λογιστή, πλήρωνε. Τον έκλεβε ο λογιστή. Μπορεί, αλλά λέει να φανταστείτε είχα ένα κυπουρό λέει, σε ένα σπίτι. Τον οποίο τον πλήρωνα 500 χιλιάρικα το χρόνο. Δα δουλειά. Να κουρεύει, να κάνει. Δα δουλειά για κόκκινο. Θανάση, ναι, μπράβο. Δα δουλειά για κόκκινο. Κυπουρός σε ένα σπίτι που δεν το οποίο δεν έμεινα ποτέ. Δεν έμεινε ποτέ. Έτσι. Δηλαδή έχω ένα κυπουρό, τον πληρώνω μισό εκατομμύριο ευρώ και δεν έχω πάει σε αυτό το σπίτι. Απλά τον έχω εκεί να το καθαρίζει, ρε παιδί μου. Πα εκεί, δεν έχει κανένα και τα χόρτα. Ένα τέτοιο να βρει. Ναι. Σώθηκε, ναι. Να είσαι εσύ και τα χόρτα όλη μέρα. Τίποτα. Και να ξέρει, μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει. Θα πάρει πόσα 400 χιλιάρικα. Θα κάνω και ένα κυπάριο εκεί να παίρνω τι ντομάτε και τι μελιτζάνε εκεί πέρα να πούμε. 400 χιλιάρικα το χρόνο πάρα πολλά έτσι. Πολλά. 40 επί. Αφάω τα 100. Σχεδόν, 40 χιλιάρικα το μήνα. Αφάω τα 80, τα 70. Τίποτα, τίποτα. Πόσα να φάω. Τι να φά, τι να φά. Και πω. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα να ξεδιπλωθούμε σιγά σιγά. Είπαμε στο μπάσκετ τι έγινε. Ποια ρεπορτάζ έχει τώρα, καλά. Το πιο ζουμερό ρεπορτάζ το Χιουάρη. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, όταν βλέπω μεσούς περιόδου, λοιπόν, πρόεδρο λοιπόν, και έναν άνθρωπο που ασχολείται με τις μεταγραφές. Λοιπόν, να έχουν πάει ταξίδι στη Νεγάλη, να έχουν λοκάρει παίχτες, να πάνε φανέλες, να ετοιμάζουν να φέρουν δύο παίχτες. Άρα λες ότι ο Άρης κάτι ανοίγει κάνει. Πόρτα ο Άρης με την Αφρική. Μπράβο. Να φέρει μικρούς Αφρικάνους παίκτες. Αφρικανέ, Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Αυτό θα. Κάρι. Παρακολούθησε. Δηλαδή δεν πήγε απλά. Α, έχω. Τον πήγε ο Λευτέρης. Λέει πάμε. Στην πηγή. Έλα ο Λευτέρης. Αλλά ξέρει μά. Από μπαλά ο Κάρι. Ξέρει σαν τον Σαββίδη να τον πάρει. Φυσικά. Δηλαδή, αν πάει στην Αφρική ο Σαββίδης θα φέρει ελέφαντες. Ακριβώς. Κατάλαβες. Δεν ξέρει. Από μπάλα. Πήγε τον, ο ίδιος. Ιβάν, λέω έτσι. Εντάξει, τώρα βλέπει όλο και κάτι. Εντάξει, γιατί ο Αλαφούζος ξέρει.
Χαμπάρι δεν έχει. Χαμπάρι δεν έχει. Ο Μαρινάκης. Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Ο Ηλιόπουλος να οδηγάει. Μπα. Από αυτούς είπαμε. Ο πιο μπαλαδόβατος είναι ο Καρυπίδης. Γι' αυτό πάει και ο ίδιος. Ναι. Γι' αυτό πάει και ο ίδιος. Ακριβώς. Έχει βγάλει πολλές φωτογραφίες. Έχει ανεβάσει πολλές από τον Ντακάρ. Ο ψηλός, ο ένας, ο κεντρικός εκεί, από ό,τι φαίνεται, είναι λοκαρισμένος. Ο δεξιά, ναι. Ναι, 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 ναι. Τους έχουμε δει και τις φωτογραφίες εδώ πέρα. Και ο Πόκο Λόκο θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Πού είναι όμως ο Πόκο, ο Κονγκό, Ζαΐρ. Η Σενεγάλη είναι πιο ποδοσφαιρική. Σενεγάλη πιο ποδοσφαιρική. Ναι, το Κονγκό φημίζεται για τα διαμάτια, για άλλα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ο Κονγκολέζος θα ράζει. Ναι. Αλλά η Σενεγάλη φημίζεται για το, για το ποδόσφαιρο της, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Okay. Να δούμε τι θα μας φέρει ο Κάρι. Να δούμε τι θα φέρει εδώ στο Σονάρι και μάλιστα θέλει και άμεσα. Ποιο κόφτη θέλει. Άμεσα λέει. Δηλαδή μπορεί να δούμε το Γενάρη να έχουμε ακόμα ένα DND. Από εκεί τον πήραν τον DND. Ξέρεις ποια είναι η πλάκα. Ναι. Το Μάτζιο δεν το ρωτήσουν. Το φέρνουν τον παίκτη κατευθείαν. Γι' αυτό λέμε ναι, το... και έχουμε πει ότι ο Μάτζιος είναι ο καλύτερος προπονητής για τον Άρη. Ο Μάτζιος δεν. Με Καρυπίδη πρόεδρο. Δεν ερωτάτε να πούμε. Ναι. Με Καρυπίδη πρόεδρο ο Άρης έχει τον καλύτερο προπονητή. Ναι. Το Μάτζιο, τέλος. Δηλαδή πάει ο Μάτζιος να αγοράσει κουστούμι ναι. και το φέρουν άλλοι. Όχι, δεν αγοράζει. Ναι. Του φέρουν το κουστούμι και δεν αφορέσει. Άρε Μάτζιο να πούμε. Εντάξει, είπαμε με ο Κάρι, είπαμε έχει τα καλά, έχει τα στραβά και έχει αυτή τη διομορφία. Θέλει εκεί να ασχολείται με όλα. Να μπαίνει, να βλέπει παίχτες, να παίχτες, ιστορίες, να φεύγει. Ο Μάτζιος είναι ο ιδανικός. Είναι. Τα έχουν βρει, έχουν βρει χημία, ισορροπία. Λοιπόν, αφού δεν τον. Ναι. Αφού δεν τον έδιωξε μετά το Περσινό και τον Γκράτζερ, νομίζω θα μακρομιερεύσει ο. Κατάλαβα το λάθος. Εγώ να σου πω ναι. κάτι. Είμαι πολύ προπονησιολάγνος. Αν κάποιος σου αποδίδει το maximum, γιατί να το διώξει, επειδή δεν πέτυχε στο τέλος το στόχο του. Σου πέτυχε το μάξιμο, σου πήγε τελικό, απέκλεισε. Ρε φίλε, τώρα, ναι. τώρα θες να ανοίξω το στόμα να μου. Να τα ανοίξει, λέω, ναι, βέβαια. Δηλαδή, τι. Δεν μπορεί να του βρει ένα. Φίλε, για, για survivor είσαι, ρε φίλε. Δεν πράγμα. Μπορεί να του βρει ένα μπούζο να του πει φεύγει γιατί δεν κάνει νούμερα. Δηλαδή, άμα θέλει να το διώξει τον Μάτζιο, ναι. θα το πει τον μπούζο. Μπορεί να είμαστε μαλωμένοι να ναι. μην έχουμε καλή σχέση. Α σου πω, να πούμε. Θέλω να διώξω τον Μάτζιο. Με ποιο τρόπο εσύ του διώχνει εκεί. Του λέω για τα νούμερα. Άρα πολύ ωραία. Θα πεις και τον Μάτζιο, δεν κάνεις νούμερα, θα βγεις. Τι σου πει, τι δεν κάνω νούμερα, ρε φίλε. Όταν δεν τα κάνει. Α, όταν δεν τα κάνει. Αφού σε κάνω, σε πήγα τελικό, χάσαμε το τελικό. Οκ. Okay. Δεν έκανε. Και την μέρα δεν έκανε και καλό κουτσάσμα. Και νομίζω ότι ναι. γίνεται μια αυτή. Δημιουργείται ένας όμιλος. Ακού, άκου, άκου. Ναι, ναι. Δημιουργείται μια εταιρεία διαμαρτυρωμένων απολυμμένων. Δηλαδή. Δηλαδή ποια είναι αυτή η εταιρεία. Είναι αυτή που αντικρούει τις φήμες αυτές. Mm-hmm. Και πρόεδρο, ξέρεις ποιον βάλανε. Ποιον. Το Σαράντο. Λοιπόν, πρέπει να σε στείλω στο Survivor, φίλε. Άμα πάω στο Survivor, θα το συζητούσα χθες με τον Father. Θα μείνω εκεί. Το συζητούσα. Από όλους, λέει, γιατί είναι και σε καλή φυσική κατάσταση, λέει μόνο από το πού. Α, στα δεύτερο παιδί θα κάνω, μα πάω. Θα κάνεις, ε. Εγώ είπα, θα τους κάνεις όλους ανάκατα. Θα μπω σε καμιά σπηλιά με καμιά. Θα χωθείς μέσα, ε. Δεν θα αντέξω. Θα τριχωθώ σε ένα μπαρ, σε μια σπηλιά. Δεν είμαι για να πηγαίνω σε τέτοιο. Φαγητό. Καλά, είμαι φρόνιμο. Θα στεγνώσει. Κι άλλο να στεγνώσει. Θα στεγνώσει εκεί, θα κυλιακού θα βγάλει εκεί. Δεν είμαστε για τέτοιο. Δεν είσαι για Survivor. Μάλιστα. Εγώ αν ήμουν Ατζούν πάντω, το ξαναλέω, Ατζούν ξύπνα. Ξύπνα, Τζουν, άσε μεταγραφές και τους τουρκαλάδες που φαίνεις, έφερε στο Μανέκο. Ξύπνα, πάρ τον. Α, και δεν θα θέλω να τον αφήσω, αλλά anyway, θα έχουμε σουσού κάθε πρωί εδώ. Λοιπόν, η Nova παρουσιάζει τη νέα γενιά καινοτόμων συσκευών. Ανακαλύψε το νέο 5G Pro κινητό, απαθανάτησε όλες τις λεπτομέρειες με την κάμερα των 108 MP και κράτησε τις για πάντα με μνήμη 256 GB. Συνδυάσέ το με το Nova Earbuds που διαθέτουν τέλειο ήχο, ανθεκτική μπαταρία. Αποκτήστε τα δωρεάν στα προγράμματα Unlimited All. Τέλειος συνδυασμός, απίθανη προσφορά. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. Ραπ και cool, θα επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με το ιατρικό ανακοινωθέν του ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ η αμφίβολη, με θετική όμως προδιάθεση στο να επιστρέψουν οι περισσότεροι. Θα δούμε ποιοι, τι, πώς και γιατί. Θα πάμε σε Ολυμπιακό, θα πάμε σε ΑΕΚ που έχει δίλημα πλέον ποιον θα βάλει center for, γιατί επέστρεψε Φορτσάτος και ο Πιερό. Ο Παναϊκός που τραβιέται μέχρι το Ηράκλειο και εκεί θα έχουμε πολύ ζώρικο μάτς και τεστ δυνατό για τον Αλόνσο. Όλα αυτά θα τα δούμε στο επόμενο ημιωράκι. Προς ο παρόν Μαρίνα Μπίκου. Με πολιτικό δελτίο ειδήσεων η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Αν είσαι ιδιώτης, επαγγελματίας ή εταιρεία και χρειάζεσαι ένα αυτοκίνητο για να καλύπτεις τις ανάγκες σου, η καλύτερη λύση είναι το leasing από την εταιρεία Θεσσαλονίκη Παύλα Cars Δυναμού, με σταθερό μηνιαίο μίσο. Εκεί διαλέγεις το αυτοκίνητο που θέλεις, χωρίς προκαταβολή. Σεντς. Με δυνατότητα αλλαγής οχήματος. Έχεις ένα μαξάκι, λες, πάρ' το κι αυτό, αφαίρεσέ το λογαριασμό. Με πλήρη συντήρηση, εδώ ενέρχεται σε εμάς.
επειδή είμαστε λίγο χιπανέ. Αν και εσύ το προσέχει το Κόρδοβα, εγώ είμαι λίγο χήμα. Κάθε, και... κάθε μήνα εγώ πάω το βλέπω. Πάσο πετμετζά, ναι. Επισκευή, ασφαλιστικέ καλύψει. Ούτε καν. Καλά, έχω Ζαΐρι, καθαρίζει ο Πίτερ. Ο Πίτερ είναι. Έχω ο Πίτερ, ναι. Με καλυμμένα τα τέλη κυκλοφορία. Και αυτό, έτσι, ξεχνιέμαι καμιά φορά το Δεκέμβριο, άντε μετά να προλάβουμε μετά. Και αντικατάσταση ελαστικών. Και τα λάστιχα. Ε, τι θέλει άλλο. Θεσσαλονίκη Παύλα Κάρσελο. Μόνο οδηγό δεν σε δίνει. Όχι. Θεσσαλονίκη Παύλα Κάρσελο. 697-403-5 και στο Θεσσαλονίκη Παύλα Κάρσελο. Μπορεί να αγοράσει και αυτοκίνητο χωρίς leasing. Ναι. Να του δώσει, ξέρω εγώ, 8.000 προ καταβολή και ένα χρόνο γραμμάτια. Χωρίς τράπεζα. Έλα ρε. Του δίνει μια 500 ρου το μήνα και δεν έχει. Από πάνω την τράπεζα τον, κάτσε, δηλαδή, τον αντιπαθητικό υπάλληλο εκεί. Ναι. Ούτε να τρέξουν τίποτα. Πα κάθε 2 του μήνα, 3 πόσο του μήνα. Πάρ τα 500 σου. Δηλαδή παίρνει ένα καλό μετακυρισμένο με 14 χιλιάρικα. Μπράβο, για κάτω. 6-7 να πούμε προκαταβολή και τα άλλα να πούμε με δόση. Ωραίο. Χωρίς τράπεζα. Και τα άλλα 12 επί 5, αλλά πόσα βγαίνουν, αλλά 6 χιλιάρικα βγαίνουν. 6-7. Άλλα 6 το χρόνο. Μια τετραετία σε ένα καλό μεταγυρισμένο. Καλό αυτοκίνητο, βέβαια. Χτυπάς ωραίο. Βέβαια, κάτω από 100.000 χιλιόμετρα. Βολίδα. Κούκλος. Λοιπόν, μηνύματα Facebook Μετρόπολης. Κάτω από την ανάρτηση με τον Τούχελ, ο οποίος θα είναι ο νέος εκλέκτορας της Αγγλίας. Την Αγγλία θα τη δούμε άμεσα τον επόμενο μήνα. Ακριβώς ένα μήνα. Με τον Τούχελ θα έρθει στον πάγκο. Ναι, βέβαια. Αναλαμβάνει οι πληρέστατα. Ναι, με Τούχελ. Τον επόμενο μήνα, ωραίο, στο ΆΚΑ. Όπου πλέον είναι κίνητρο ακόμα μεγαλύτερο. Ναι. Θα πας. Θα πάω. Θα πάω μαζί. Ποιο με θα πάρεις? Πετρωτό μαζί. Ναι. 4 ακουρατές. Βαγιανός. Φορτράνσιτ και Χαλκίδη. Χαλκίτη. Πουλάς τον φίλο μας. Ποιον? Τον Εμμανουηλίδη. Ναι, είναι δίκαια, είπαμε. Πρέπει να είσαι δίκαιος και ισορροπιστής αν θες να είσαι καλά. Ναι. Δεν γίνεται να πάνε. Είναι σειρά του Χαλκίτη. Τώρα θα τον ενημερώσω. Τζάμπα σε έπαιρνε κουρασάν. Ποιος? Ο Εμμανουηλίδης. Θα έχει κι άλλα μετά, θα κάνουμε. Το άλλο λέω εγώ. Ναι. Κουλούσε ένα πρωινό που σε πήγε από το άλλο ξενοδοχείο να σε πάρει. Α, στην Τουρκία. Πρωινό, ναι. Φίλε, επειδή δεν μπορεί να. Αυτά ξέρει γιατί είναι. Τι? Και το επόμενο ταξίδι. Σταμάτα. Θα τον πουλά, πάνω στο Χαλκίδι. Έλα ρε. Χαλκίδι δεν σε έβρε κουρασάν. Τον Εμμανουλίδη τον έχω σαν παιδί μου, ρε φίλε. Τον έχω τώρα. Είναι γιο τη συμμαθήτριά μου τώρα. Τη Χρήσα. Τη συμμαθήτριά μου. Εντάξει, τον ήξερα πριν έρθει εδώ πέρα. Το Χαλκίδι όμω τώρα. Δίκαιοι πρέπει να είμαστε. Όταν είσαι δίκαιο δεν είναι. Άρα μα είσαι δίκαιο δεν τρώ κουρασάν. Εγώ άμα ήμουν δεν σε έβρε ξανά κουρασάν. Ναι, σου λέει αυτό, σου λέει πολύ καλά κουλούρι και χωρίς τα φίδια. Τι να κερδίζει αυτό, άλλο θα το σπάει. Όχι, η Χαλκίδη θα το σπάει. Άμα το σπάει, τι σε βάλω. Λοιπόν, άρα. Να δει τώρα το επόμενο δίμηνο. Ναι. Δεν θα σε φέρει ούτε κουλούρι τίποτα, ε. Ούτε σταφίδα, ούτε. Τι άμα το στείλω ένα μήνυμα κατευθείαν θα κάνει το. Όχι, μη το. Άμα δεν του στείλω. Άμα δεν του στείλω. Κοίτα. Δηλαδή το αφθόρμητο. Σταμάτα, βρε τριγαδόρε. Σταμάτα, ρε φίλε. Τώρα σε έστελνε τόσο καιρό κουλούρια κτλ. Κουρασάν γιατί τον έπρεπε στο ταξίδι. Σταμάτα. Τώρα που δεν τον πάρει. Έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Θα δεις, ναι, άλλη συμπεριφορά θα έχει. Αριστοτέλους, όχι. Είμαι ταϊτή, λέγε ακούω. Αριστοτέλους έκατσα να φάω ένα σουβλάκι και μπήκε μέσα Κουλιανός μαζί με ένα παιδάκι. Αμέσως του συστήθηκα, μου έδωσε το χέρι, τον αχιλλέα μου δείξε το μέγιστο αστέρι. Βγαίνοντας του εξήγησα πως είμαι ταξιδιώτης και αυτός ευθύς με σύστες με τον γιατρό Μπανιώτη. Λίγα λεπτά μιλήσαμε, δεν ήθελα να κόψω την όποια του συζήτηση να τους αναστατώσω. Το μόνο που εξήγησα στα δύο φιλαράκια ότι εγώ δεν άνοικα στο mail τα προβατάκια. Δεν με ενδιαφέρει γήπεδο, πρωτάθλημα και Ευρώπη. Αυτός ο υποβασμός μου έπεσε σηκώτη. Κάπως έτσι γνώρισε το δαράκι, όντως. Είχα κατέβει τον αχιλλέα βόλτα κάτω, πλατεία στο τέλος, και ο γιατρός μαζί. Καθίσαμε κάπου να φάμε και εκεί εμφανίστηκε ο Δαράκης. Ο μόνος που μπορεί να φάγει λεφτά από το Δαράκη είναι ο γιατρός. Δεν του έκανε κανένα βελονισμό. Έλα τώρα, σίγουρα. Μεγάλος businessman. Κορυφαίος. Καλημέρα, cool. Καπιταλιστικό γουρούνι, να πούμε. Γουρούνι, είπε στο φίλο μας. Καπιταλιστικό, λέω. Ναι. 12.000 χωράει το σεφ. Κρίμα που δεν υποστηρίζει το άθλημα που του έδωσε τόσες χαρές. Όλοι οπαδοί το ίδιο μας, φίλοι. Πες στον Κώστα, δεν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, όλοι το ίδιο είναι. Ναι, μου έκανε εντύπωση που είχε πολλά κενά χθες το σεφ. Σε αντίθεση με το ΑΚΑ. Τραβάει, ρε φίλε. Δεν γίνεται με τη στραβά αυτή η ομαδάρα. Έχουν ομαδάρα. Φίλε, δεν γίνεται. Είναι ομάδα για να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Είναι μερικά πράγματα που είναι ανεξήγητα. Κάτι δεν του τραβάει. Ναι, δηλαδή σήμερα περιμένει να έχει κόσμο στο παλατάκι να δουν τον ΠΑΟΚ του Χατζόπουλου. Το με 400 χιλιάρικα. Άμα το Μετρόπολης δώσει προσκλήσει, θα έχει. Όχι, δεν έδωσε. Το Μετρόπολης κλείνουνε ως μεγάλο διαγωνισμό 3 διαρκείας. Αυτά. Με 3 διαρκείας δεν γεμίζει. Ναι, ακριβώς. Τώρα παίζει με την Πόρτο. Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. 600 άτομα θα έχει.
Όχι, δεν θα έχει όπως παραπάνω. 700. Λοιπόν, ναι, σαν σήμερα είναι η πρώτη ήττα που κάνει ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκης. Τον νέο κτίσιο από τον ΠΑΟΚ με Κωνσταντινίδη και Σικαμπάλα. Σαν σήμερα έγινε. Ναι. Έτσι, που έμαθε το Ριβάλντο μπάλα. Μπράβο, ναι. Μάθε το Ριβάλντο λίγη μπάλα, Σικαμπάλα, πριν 19 χρόνια, 16 Οκτωβρίου του 2005. Έχετε και εκλογές τώρα, Αριστερή. Τι εκλογές, αφού μόνο Κατσαρίσκα δεν είναι. Θέλει και. Θέλει και την ευλογία του Σαββίδη, λέει. Εννοείται, αφού είναι ο Σαββίδη, ρε φίλε. Ναι. Και τώρα μια που είμαι Σαββίδη. Σαββίδη, δεν έκαναν άλλο να βάλει εκεί. Δεν εμπιστεύεται άλλο, τον εμπιστεύεται τον Κατσαρία. Τότε τι ευλογίε. Παρότι στην αρχή η σχέση. Κάτσε, ρε, φίλε, είχε φίλε. Από την πλευρά του Σαββίδη και του Κατσαρία αφισβητούσε ο ένα δηλαδή τι θέλει να κάνει ο άλλο. Αλλά πλέον έχουν αγαστέ σχέσει. Αφού τα χώνει ο Σαββίδη. Πάρα πολύ καλέ. Έχουν καλέ σχέσει. Ναι. Και εμένα μετάγωνο και εγώ καλέ θα είχα. Τον Γκάλοπ που έχουμε βάλει και τρέχει και δεν το είδα. Είναι ποιος είναι ο πιο τριγαδόρος εδώ κουμπαράκος μου. Έβαλε ποιος είναι ο πιο δημοφιλής στον ΠΑΟΚ. Άνδρας. Στην οικογένεια. Ιβάν Σαββίδης, Ρασβάν Λουτσέσκου, Κωνσταντέλιας ή Πάμπλο Γκαρσία. Τον έβαλες και αυτό να θες τώρα να δεις πως τις φυγομέτρησες μεταξύ. Δεν είναι στην οικογένειά σας. Δεν είναι. Ήταν μέχρι πριν κανένα χρόνο ενάμιση, αλλά ο Παύλο Γκαρσία στις καρδιές του Παουξίδου για πάντα. Τελείως. Δεν μπορεί να αλλάξει. Τον Γκάλουπ θα δείξει. Θα δείξει τον Γκάλουπ. Ναι, θα δείξει. Καλά, σχέση με τους άλλους είναι πιο κάτω. Ποιος. Στάνταρ. Δεν ξέρω τι είναι. Στάνταρ πιο κάτω. Για μένα θα πρέπει να βγει, τέταρτος. Βρε, για σένα. Ναι, για μένα. Τέταρτος πρέπει να βγει. Για μένα. Θυμάσαι την δεκάδα. Κοίτα, μην βγει ο Ιβάν τέταρτος. Τρελώσισε. Εγώ με τρελώσει. Τρελώσε. Τον αγαπάνε πολύ τον Ιβάν. Όλοι παξίδε. Το άκουσα εγώ. Θα δει. Στην ανακοίνωση των συνδέσμων. Θα δει. Κοίταξε, η ανακοίνωση του συνδέσμου ήθελε ουσιαστικά να επανορθώσει. Γιατί αμφισβήτησε ανοιχτά πολλές φορές αυτόν τον κορυφαίο προπονητή. Και σου λέει, εντάξει, αυτός ο τύπος είναι. Χρησιμοποιήθηκε ο Λουτσέσκου. Θα δούμε σε λίγο τον Γκάλοπ. Όχι, όχι. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε ο Λουτσέσκου από το κοινό. Ναι. Για ναι, αυτό λες εσύ. Τον Γκάλοπ έδειξε 72% ναι. Αναγνώριση στο Λουτσέσκου. Σχεδόν 8 στους 10, ναι. 7 στους 10, διορθώνω, 72, είπαν ότι θέλουμε να δείξουμε την αγάπη μας και τη στήριξη στον προπονητή μας. Εγώ στο γυμναστήριο που έχω δύο-τρία αλανάκια εκεί πέρα μου λένε. Ναι. Η μειονότητα ήταν. Για κάτι διαρκεία λέει. Στο γυμναστήριο που πας, πώς λέγεται. Ίντριγκα Τζιμ, πώς λέγεται. Τι Ίντριγκα Τζιμ. Ναι, ρε φίλε. Συγγνώμη. Είμαι τούμπα. Ναι. Έρχονται πιτσιρικάδες που είναι και οργανωμένοι. Μάστα. Ωραία. Τους λέω τι έγινε. Λέει για κάτι διαρκείας, λέει. Έταξε, αυτά τα παράπονα θα τα βρούνε με τη διοίκηση. Λοιπόν, ναι, αλλά μου λέει ο άλλος. Άκουε δεκάδα ΠΑΟΚ. Ναι. Παιδιά, όσο περνάνε πάντως τα χρόνια, όλο ένα και μειώνονται οι Έλληνες. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φερνάντες, Ακιέλου, Ντέζε. Και τώρα πάμε. Χασιώτης, Χαραλάμπους, Μπαλά, Βασιλιάδης, Μαλαδένης, Κωνσταντινίδης, Μίτσελ και Σαλπιγκίδης. Και μπήκαν αλλαγές. Ο Χρυσοδουλόπουλος, ο Σικαμπάλα και ο Καρυπίδης που είναι νέο. Δεν παίρνατε πρωτάθλημα με αυτούς ούτε σε 3.000. Ο Ολυμπιακός που τότε τα έπαιρνε πάντως σβηστά τα πρωταθλήματα. Ναι. Είχε Νικοπολίδη, Πάντο, Καψί, Κοστούλα, Γεωργάτο, Τουρέ, Καφέ, Ριβάλντο, Οκά, Κωνσταντίνου Τζότζεβιτς. Και αυτός πολλούς Έλληνες. Και μπήκαν αλλαγές. Ο Ντάνι και ο Μπαμπαγκίτα. Ο Μπαμπαγκίτα. Ένας γρήγορος, αν θα θυμάστε κάποιοι, έτσι. Λοιπόν, μένοντας θα του πάω, απλά τώρα έπεσε μπροστά μου και το ανέφερα. Και σε λίγο θα πιάσουμε λίγο και το θέμα του Σερ Άλεξ. Πολλά προβλήματα ο ΠΑΟΚ. Πέθανε. Όχι, δεν πέθανε. Τι θες να πάμε στο Σερ Άλεξ και μετά στον ΠΑΟΚ. Μετά, ρε, πρώτα το ΠΑΟΚ. Κοίταξε, η Μάντζεστερ, άντε να το πούμε. Η Μάντζεστερ είχε μισθό, να το πω κάπως έτσι. Επίτιμο τον Σερ Άλεξ. Ναι, του δίνει 2 εκατομμύρια το χρόνο για να είναι αυτός ο γενικών επιβλέπων της ομάδας. Ναι, το μεγάλο λάθος της ήταν. Και χθες τον απέλησε. Άργησε. Τι άργησε, τρώει το ξεφωνητό της Αρκούδας. Όχι, άργησε, σαν εταιρεία. Βγήκε ο Καντονά και λέει: είστε ιερόσιλοι, λέει. Τους πετάω όλους μια μεγάλη σακούλα με σιτ, είπε ο Καντονά. Είναι δυνατόν, έχετε εξοδέψει. Άργησε. Τα δις των όλων των εποχών, παίρνοντας παίχτες της πλάκας 100 εκατομμύρια τον Μαγκουάιρ. Άργησε. Άργησε. Και να δώσετε 2 στον κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών σας. Άργησε. Ναι. Τιμή Σένεκεν. Και άργησε να τον δώσει. Δρόμο. Ο Σερ Άλεξ. Ναι. Είναι τόσο κακός. Κακός. 2,1 λίρες το χρόνο έπαιρνε. Είχε τον ρόλο του παγκόσμιου πρεσβευτή του συλλόγου. Τρίχες. Τι τρίχες. Τρίχες. Εξαργυρώνει αυτά που έκανε, ρε φίλε. Σε αυτή τη ζωή έτσι είμαστε. Θέλοντας και εμείς. Στα γεράματα με πληρώνουν. Αυτά που έκανε στα νιάτα μου. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Είσαι άκριστος στα γεράματα. Ήταν ο παγκόσμιος πρεσβευτής της Μάντζεστερ. Είσαι άκριστος στα γεράματα. Και βγήκε ο Καντονά και είπε: ο Σερ Άλεξ θα πρέπει να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στο σύλλογο μέχρι την ημέρα που θα πεθάνει. Τέτοια έλλειψη σεβασμού είναι εντελώς σκανδαλώδες
Ο Σερ Άλεξ θα είναι το αφεντικό μου για πάντα και τους πετάω όλους μια μεγάλη σακούλα με σιτ, είπε ο Καντονά. Γλύφτης. Έχει κανένα κέρδος. Ο Καντονά. Ταινίες γυρίζει ο Καντονά. Έκανα κέρδος. Γλύφτης. Σου λέει αυτός ρε μάκες, σας έκανε γνωστό. Δεν μπορεί να κάνει επιχείρηση ποτέ ο Καντονά με αυτά που λέει. Είναι της ιδέας. Περασπίζει τις ιδέες του. Α, ιδέες. Ναι, ιδεολόγος. Ιδεολόγος είναι. Βέβαια. Άμα του πεις να διοικήσει περίπτερο, θα το κλείσει. Δεν θέλει να διοικήσει. Δεν θέλει. Είναι. Σωστά έκανε η Μάτσερ. Δηλαδή, ποιος θα πρεσβεύει τη Μάτσερ που είναι ένα τεράστιο κλάπτορα. Μην κοιτάς τα 2 εκατομμύρια για αυτούς. Είναι σαν να του δίνει εδώ σε εμάς 200.000 το χρόνο. Ναι. Τέτοιο, για να σου αλλάξω την κλίμακα. Λίγα είναι. Σε αυτό το... Ένα διαμέρισμα το χρόνο ναι, το πες. Αυτό... Τον τεμπελά να πούμε. Τι τεμπελάς. Τεμπελάς. Έπαιρνε το ένα ποτάθμα μετά το άλλο. Τα έπαιρνε τα λεφτά. Champions League 3 τους πήρε. Τα έπαιρνε τα λεφτά. Τα έπαιρνε αλλά σου έδινε τίτλους από τότε μάτσε. Δεν ξέρει πως είναι του πρασικού στρόπεο. Τα πήρε τα λεφτά του. Τάξιζε. Τα δούλεψε. Και με τον παραπάνω. Από εκεί και πέρα τέλος. Σου λέει αυτός ο άνθρωπος ναι. Μας έκανε παγκοσμίως γνωστούς. Ναι. Εμείς θα πρέπει να τον έχουμε κάπως. Σοβαρά μιλάς. Πρεσβευτεί. Έτσι λες. Ναι, η Μάστερ, πρόσεξε, δεν είναι ένα κλαπ όπως είμαστε εδώ πέρα. Σοβαρά η Μάστερ έχει εκατομμύρια οπαδούς στην Κίνα, στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, ναι. Στην Αφρική. Δεν είναι, είναι παγκόσμια ομάδα. Τον Κούδα, τον Παρίδη, τον Σαράβι, ναι, τον άμα, Μεζανίνη, φυσικά. Να τους δίνατε 100.000 το χρόνο. Δεν ξέρω ποια είναι η αναλογία. Δεν με τρελαθείτε τώρα. Αυτός εδώ τους πήρε 3 Champions League σχεδόν συνεχόμενα. Τα πήρε τα πρίπτου. Τα πήρε, ξέρω, θα τα πήρε, τα τάξιζε. Λοιπόν, άρα είσαι ενάντια στον Καντονά. Ενάντια στον Καντονά. Ναι. Δεν μπορεί να διοικήσει. Εγώ είμαι ενάντια τη τάξη τη Μάντσεστερ που ναι, φαίνεται ναι. Ότι τα έχει ισοπεδώσει όλα η Μάντσεστερ. Λοιπόν, η Μάντσεστερ και γίνεται τι να γίνει μικρή ομάδα. Βλέπει ότι αν ναι. Δεν πεθάνει ο Φέγκιουρσον δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Του έχει μαχαρίσει δηλαδή, αυτό εννοεί. Χαίρεται που δεν το ξεπέρασε κανένα. Στο πω εγώ. Πώ θα το περάσουν έτσι, αφού παίρνουν το Μαγκουάρι 100 εκατομμύρια οι άλλοι. Βλέπει ανταγωνιστικά ότι καλό υπάρχει και καλά κάνει και το δίνει δρόμο. Μάλιστα. Ναι, αυτή είναι η δικιά μου. Καλά, τι να το δώσει δρόμο. Σιγά μην έχει ανάγκη τα 2 εκατομμύρια ο Σερ Άλεξ. Όχι, μην τα παίρνε. Δηλαδή, άμα δεν έχει τον Σερ Άλεξ ω πρεσβευτή αυτού του κλαμπ, δεν θα έχει. Αστάδε στα καρκινοπαθή παιδάκια. Φρε, δίνω και για αυτά. Αφού δεν τα έχει ανάγκη ο Σερ Άλεξ. Δίνω και αυτού, λοιπόν. Πεφταρά, προπονηταρά, μεγάλο, τα πήρε τέλο. Εσύ εδώ θα παίρνει λεφτά συνταξιούχο. Θα παίρνει, αφού σε δίνει η Εμιλία. Καμιά 10 χρόνια σε δίνει. Θα βγούμε στη σύνταξη. Όταν θα βγούμε, αν θα βγούμε. Τότε γιατί να πάρει ο Σερ Άλεξ. Δεν κατάλαβα. Γιατί είναι άλλα τα κόζια, ρε φίλε. Και σε άλλα τα κόζια. Δεν είναι έτσι, όχι. Λοιπόν, πάω, πάμε, επιστρέψαμε. Με έφαγε με το εσύ. Πάει ένα σε μια εταιρεία. Άντε φαγώθηκε. Φεύγει 60 ετών. Ποιο είναι αυτό ο ένα. Ένα απλό υπάλληλο. Εδώ μιλάμε τώρα για τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Τα πήρε τα πρωταθλήματα. Ναι. Τα πήρε τα λεφτά. Ωραία. Ωραία. Αυτό τον άνθρωπο ο οποίο ναι. Ουσιαστικά άλλαξε το ρούτ τη Μάτσε. Σε 20 χρόνια είχε τη Μάτσε ενώ ένα με Champions League, με πρωταθλήματα. Τα πήρε τα λεφτά του. Τα πήρε αφού τα δούλεψε. Ναι, εννοείται. Τώρα τα δουλεύει. Όχι. Τώρα φτάνει μόνο η παρουσία του, η άβρα του εκεί στο γήπεδο. Σοβαρά μιλά. Να πληρώνεται η άβρα. Ε. Ναι. Ωραία είναι κουμπίστα. Δεν θα θέλει να πληρώνει εδώ να έρχεσαι στα 75 σου, 80. Και απλά να επιβλέψει εδώ να λες εγώ κουβέντες εγώ στον Χάρη Μανουλίδη που θα είναι διευθυντής. Ναι. Έτσι θα έχω προσευθεί και εγώ. Θα έχουν έρθει άλλα παιδιά. Χαρά που θα κάνουν εδώ. Είναι στο κολόγερο, θα πάρει τα λεφτά, θα λένε. Ναι. Τι από εδώ πέρα. Πώς το λέγανε το φίλο μας, το Σαμίτρα. Σαμίτρα, ναι. Θα έχει επιστρέψει. Για καλή ο Σαμίτρα. Γεια σερ Άλεξ. Ήρθε ο κιός Αυτόπουλος. Πάει το κουδούνι. Ναι. Μην τον ανοίγετε τον κολόγερο. Ναι. Λένε οι άλλοι. Μη. Ήταν παρεσβευτής. Τι πρεσβευτής ο Βρωμιάρης να πούμε. Θα λένε οι άλλοι. Ναι. Θα λέει ο Ιμανουλής. Κάντε πως άλλες το τηλέφωνο. Λες σας σε δίνει ο Χαρούλης. Λοιπόν. Πάμε λίγο σιγά σιγά. Ότι η πρόσφυγε. Η πρόσφυγε τώρα δεν είναι. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, σκέψω, εμείς τώρα έχουμε το Μετρόπολης να το έχουμε πρώτο 10 χρόνια. Δεν φεύγουμε. Μετά μεγαλώνουμε. Θα έρθει ο Μπούζος και θα σε πει δεν έχει αχρωματικότητα. Και θα σε έχει στείλει. Και θα σε έχει στείλει. Θέλει και λεφτά ο Φεράγκη. Σε ράλι, Φέγκιουσον. Λοιπόν, αφήσαμε μετά Πάουκ. Είναι κρίμα γιατί είμαστε ακριβώς 30 μετά τις 9. Θα πάμε λίγο ΠΑΟΚ όπου να δούμε το ιατρικό δελτίο ουσιαστικά του ΠΑΟΚ. Ποιοι προλαβαίνουν, βασικά όλοι μπορούν να προλάβουν. Τώρα είναι το θέμα πώς θα τους διαχειριστεί ο Λουτσέσκου. Ξέρουμε ότι κάποιοι παίκτες που αργούν, όπως ο Καμαρά, δύσκολα να τους ξεκινήσει. Κάποιοι που είχαν θεματάκια, όπως ήταν ο Κοτάρσκι, βέβαια είναι τερματοφύλακας. Θα δούμε σήμερα τι θα γίνει. Ο Ντεσπότοφ και αυτός σήμερα θα γυρίσει αύριο από θεραπεία. Είναι δύσκολη φάση. Λοιπόν, τώρα καταρχάς έχω 10 προσκλήσεις. Για το ΠΑΟΚ Coffee, παιδιά. Έτσι, η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα. Αλλά μπορείτε από σήμερα κανονικά να στέλνετε α02 κενό, ΠΑΟΚ κενό, ονοματεπώνυμο στο 54344. Θα δώσουμε 10 προσκλησούλες για το ΠΑΟΚ Coffee, παρακαλώ.
Και πριν πάμε στο κομψό διαφημιστικό, ξέρετε, εγώ με τη Ράφαλ έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Είμαι γνωστός πιτσαράς, τρελαίνομαι. Και η Ράφαλ είναι αυτή που εξιτάρει τον ουρανίσκο μου κάθε φορά που θέλω να κάνω μια αταξία, έτσι. Λοιπόν, μαζί μας και η Ράφαλ, η μοναδική ανεπανάληπτη Ράφαλ πιτσάρα. Όλα πεντανόστιμα, όλα όμως. Αρτούφο, θέλε, τι θέλει τώρα, ας μη σα αρχίσω, ξεδιπλωθώ. Πήγαμε, φάγαμε τη μεγάλη του ενός μέτρο προχθές με τα φιλαράκια. Μαγαζί Value for Money. Και ετοιμαστείτε, γιατί σας έχω καταπληκτικά νέα και για τους ανατολικούς. Γιατί ξεκίνησε από δυτικά, κέντρο, Τούμπα. Τώρα φτάνει ακόμα πιο ανατολικά στην Καλαμαριά. Από τέλη Οκτώβρη, από ό,τι μαθαίνω, και στην Αιγαία 77. Άρα, στον Ούπο, 4 καταστήματα. Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά, Λόντινγκ. Θα γίνει χαμούλης. Πείτε μας που άλλο θέλετε να έρθει και να ανοίξει η Ράφαλ, παιδιά. Διότι μόλις φάτε, δεν ξεκολλάτε. Ράφαλ πίτσα, δαγκωτό. Ραπ και κουλ, θα επιστρέψουμε. Τέταρτο ημίωρο. Έχουμε και τον Γκάλοπ, στο οποίο πολύ ενδιαφέρον έχει και έχει ίντρικα σήμερα από τον Κουμπαράκο. Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ? Και έχει 4 ονόματα: Ιβάν Σαββίδης, Ρασβάν Λουτσέσκου, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Πάμπλο Γκαρσία. Για πάμε, βαμός. Το Βεργίνα Θέατρο ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ξεχωριστό μουσικό δίδυμο έκπληξη. Γιώτα Νέγκα, φωνάρα. Χρήστος Νικολόπουλος, υπέροχος. Η αγαπημένη μηνέτρια συναντά ένα θρύλο του λαϊκού τραγουδιού σε ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με μελωδίες του χθες, του σήμερα, με στίχους και μουσικές που σημάδεψαν το ελληνικό τραγούδι. Θα κλείσουμε εισιτήρια για 17, 18 και 19 Οκτώβρη στο Βεργίνα Θέατρο, στα καταστήματα Public Nova και στο more.com. Good morning, καλημεράρες παντού όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα στα πλήκτρα. Επέστρεψαν και οι άγγελοι. Έτσι, έχουμε και μια Ελληνίδα για πρώτη φορά. Ποια είναι οι άγγελοι? Τις, πώς λένε αυτές, τις, πες το ρε εσύ. Τραγουδάνε? Όχι, 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 της Victoria's Secret. Που πάνε συγκεκριμένες γυναίκες από όλο τον κόσμο, πέρασε πολύ θεά. Ναι. Και για πρώτη φορά πήγε και έχουμε Ελληνίδα που την πήρανε. Μια Ελληνίδα από το Περιστέρι. Δανάη Μπάρκα. Όχι, όχι, όχι. Να την, εδώ πέρα αυτή είναι. Fashion show, να τα βλέπουμε τώρα. Αυτές είναι αδύνατες, βλέπω όλες. Πάμε και στη δικιά μας κοριτσάρα όμως. Τάνια Μοσχοπούλου. Στυλ. Αριστοκρατικό. Αριστοκρατικό στυλ, να μας πει αν έχουμε ξεμπλοκάρει στους δρόμους. Αν η Τάνια Μοσχοπούλου σε 5 χρόνια είναι πανελληνίος. Θα πενευόμαστε κι εμείς, ρε κουφάλα κουλιανέ, γιατί ξέρεις τι. Θα φάμε κοκαλάκι, θα γλύψουμε. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Θα λέμε ότι την είδαμε πρώτη εμείς. Ναι, και την προτείναμε, ναι, την αλλά. Μας δικαιώσει και είναι θεάρα. Βέβαια, βέβαια. Βέ, έχουν φύγει πάντως από εδώ. Έχουν φύγει Αντωνά, έχουν φύγει Αλατζά. Τώρα θα φύγει. Όχι, θα φύγει, λέμε, εντάξει. Είναι. Η Αντωνά. Η Αντωνά από εδώ ήταν. Ήταν σε εμάς. Βέβαια, βέβαια. Τη θυμάμαι, ναι, καλή. Αλατζά, εδώ ήταν. Αλατζά, καλή. Στα Ραφάλ του Μπούζου. Έτσι. Ναι, στα Ραφάλ του Μπούζου. Γλιτώσανε. Πάμε ρε στο κορίτσι. Τάνια μας. Σαλιαρίζουμε και αφαδιάζουμε συνήθως. Έλα. Καλημέρα, Νίκο μου, και πάλι καλημέρα. Θα μας μιλάς τότε, καλέ, θα μας μιλάς. Πιστεύω θα μας μιλάει. Μόνο θα σας μιλάω. Πιστεύω θα μας μιλάει, ναι. Ακούστε να σας πω, αρχικά τα μοντέλα είναι Victoria's Secret. Μπράβο. Η πασαρέλα έγινε μετά από χρόνια χθες. Πολύ ωραίο θέμα κι αυτό. Πάμε όμως στην κίνηση του δρόμου. Ως γνωστοί σαλιάριδες τα πιάνουμε όλα εμείς. Και είχαμε για πρώτη φορά Ελληνίδα το Περιστέρι. Ανθή, δεν θυμάμαι το επιθετό της. Το μικρό τη λένε σίγουρα Ανθή, ναι. Ανθή Φακιδάρη. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Φακιδάρη, μας έλεγε δεν κάνεις καριέρα. Πρέπει να το αλλάξει το επίθετο. Πώς θα το κάνει, Φάκι. Εκεί στα ξένα τώρα δεν ξέρω να το πω. Φακάνθη. Έλα, δεν ξέρω κάτι να το κάνεις. Πάμε, πάμε, γιατί θα πέσουν τα τσιμέντα. Έλα. Ναι. Από Σικές μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα κλειστός ο περιφερειακός. Άντε πάλι. Τουλάχιστον μειώθηκε το διάστημα εκεί προς τα νοσοκομεία. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με πριν. Πάλι καλά. Και έχει ανοίξει λίγο και το κέντρο κάπως καλύτερα. Δηλαδή την Ισκή είναι όλη ανοιχτή και η Εγνατία πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Ένα θεματάκι εκεί στο Βαρδάρι και στην είσοδο προς το λιμάνι το έχουμε. Θα δυσκολευτείτε λίγο. Αλλά επιλέξτε σίγουρα το κέντρο σε σχέση με τον περιφερειακό. Ανατολικά και δυτικά είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν. Η Βασιλίση Σόλγας έχει ένα θεματάκι που έχει και κάθε μέρα. Και εκεί η ανάληψη κάτω Τούμπα και λίγο Χαριλάω. Στα δυτικά τώρα που λέγαμε πριν έχουν ανοίξει όλα. Και το Κορδελιό και Μπελόκηπη και η Ξηροκρίνη. Μπράβο, μια χαρά εκεί. Πήγα στη δουλειά η Γύφτη και άρχισε. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Πριν αποχαιρετήσουμε την Τάνια μας, σήμερα και τον Γκάλοπ. Το Γκάλοπ, το οποίο έτυχε να το ανοίξω, κατά λάθος έκανα σκρολάρισμα, ναι, ναι. Και είδα τι γίνεται. Μιλάμε, είναι ίσως το πιο εντριγαδόρικο Γκάλοπ όλων
των εποχών που έχουμε βάλει. Θα σας πω και νούμερα μετά, θα δούμε και τα νούμερα. Γίνεται μάχη. Αρχικά να πούμε ότι έχει ρωτήσει ο Κωστής Ραπτόπουλος ποιος είναι ο πιο δημοφιλής άνδρας στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και έχει δώσει τέσσερις επιλογές. Ξεκινώντας εννοείται από τον πρόεδρο Ιβάν Σαββίδη, ακολουθεί ο Ρασβάν Λουτσέσκου, Γιάννης Κωνσταντέλιας και Παύλο Γκαρσία. Αυτές είναι οι τέσσερις επιλογές. Μπείτε ψηφίστε. Αύριο να δεις, Τάνια, τι αύριο θα το μαρτυρήσουμε. Μαρτύρε τώρα. Αύριο τον Γκάλοπ, εδώ θα είσαι, Τάνια. Ναι, ναι, φυσικά. Τον Γκάλοπ θα αφορά εμάς, γιατί εμείς είπαμε δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο πιο αχώνευτος ραδιοφωνικός παραγωγός του Μετρόπολης. Να πούμε από τώρα πόσες επιλογές ότι δεν βγάζουμε τις μάπες μας. Εμείς θα βγούμε γιατί ούτως άλλως εμάς μας βρίζουν πολύ απόλυτα. Ναι, μα δεν μας γουστάρουν. Θα το περνάω το πρωτάθλημα. Μπα, δεν νομίζω εγώ. Είσαι λίγο. Βάλαμε τέσσερις συναδέλφους. Αύριο θα για να δούμε ποιος από αυτούς είναι ο πιο αχώνευτος. Και το ξαναλέμε, δεν βάζουμε τους εαυτούς μας γιατί ξέρουμε ότι μάλλον εμείς θα φάμε το πιο πολύ κουσλούκι του ποιότικου, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Άρα βάζουμε άλλους τέσσερις. Είναι ενδοοικογενειακό το Γκάλοπ αύριο. Έτσι, θα γίνει χαμός. Λοιπόν, τα νιούσκα μας σε περιμένουμε με τρέλα. Ναι, για να μάθουμε τα αποτελέσματα που νομίζω ότι τα exit poll θα έχουν πολλή δουλειά σήμερα. Χαμός, χαμός, ναι. Θα τα πούμε όλα. Φιλιά, γεια φιλιά Συντάνια Μοσχοπούλου, μας έδωσε κίνηση δρόμους, μαρτυρήσαμε το Γκάλο. Για τον σώθηκε, τα έφτιαξε με τον... τώρα με τον Λιάνα, παλιά τα με τον, πώς το λένε, τον Σοηλέδη, τον παίχτη. Ο Σοηλέδη τι να τον κάνει, ο survivor. Ο άλλος είναι διαχρονική αξία. Ο άλλος, ναι, εντάξει, ναι, οκ. Εντάξει, το Σοηλέδη, το Σοηλέδης. Μπακάκος, καλός. Μπακάκος, εντάξει, μέτριος, μέτριος. Δεν έκανε ποτέ κάτι αμάνα-μάνα. Αμάνα-μάνα, δεν έκανε. Όχι, όχι, δεν έκανε, δεν έκανε. Λοιπόν, αλλά και η Αλατζά να πούμε, παντρεύτηκε ένα καλό επιχειρηματία. Δηλαδή, εδώ πού να το βρει τον επιχειρηματία. Έλα, ρε, που δεν έχει επιχειρηματίες τώρα η πόλη μας. Εντάξει, δεν έχουμε την ποσότητα, ίσως και που τη δυναμική, αλλά επιχειρηματίες έχουμε στην πόλη μας. Πού να το βρει τώρα τον επιχειρηματία. Έλα, τώρα του στρώσει. Πάει στην Αθήνα να βρει και δουλειά με πιο πολλά λεφτά. Αυτό αλλά... από την Κρήτη είναι το παλικάρι που είναι παντρεμένοι. Ό,τι ξέρω. Πρέπει στην Αθήνα εδρεύουνε τώρα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Anyway. Κάτσε εδώ τώρα και με κάναν βρωμανταχνότα του εδώ πέρα. Έλα τώρα, τώρα του τρώ, μια χαρά. Με κάναν τη λιβερά, τα φτιάξει εδώ πέρα. Τα πάντε. Καλημέρα σα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Ρε τι του πιώτε είστε. Με 400.000 θα έκανα εταιρεία και θα ήσασταν δύο υπαλλήλου με 50 ο καθένα το χρόνο να κάνει λοιπόν, δουλειά. Λοιπόν, ο Δημήτρη Αξεχέρογλου κάτω από την Αθήνα, γραφείο Κιδιών Μπαμπούλα. Ναι. Μου λέει πώς θα μπορούσε να γίνει ο κόκκινος εκατομμυριούχος από τον ΟΠΑΠ. Να παίζει, ξέρω εγώ, ή στοίχημα. Να ήταν δισεκατομμυριούχος. Σταμάτα. Σταμάτα ρε, σταμάτα ρε. Ρε καραφλοδέμονε, σταμάτα. Να πούμε ότι πάντως για το θέμα του Σεράλης, για να το κλείσουμε και να πάμε και σε ΠΑΟΚ, ότι το έκανε, λέει, Μάτσερ για λογιστικούς λόγους, να μην φαίνεται, κάτι τέτοια λένε τώρα, έτσι, οικονομικούς, λογιστικούς λόγους, για να μην φαίνεται. Έλα, βρε, πόσα μαύρα 200.000 τώρα. Η Λία, μάλλον εσύ δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ο Χάρη είναι κανονικότατα στη Σενεγάλη στο Ντακάρ, έτσι. Δεν σίγουρο λένε. Κάποιοι λένε δεν είναι. Τι μπορεί να έστειλε τον κλόνο του εκεί πέρα. Να έστειλε, καλά, από το δικό του κινητό, ανέβαζε ποσταρίσματα. Μπορεί να έδωσε το κινητό του. Εντάξει τώρα, εντάξει. Okay. Yeah. Έδωσε το κινητό του, δίνεις το κινητό σου, ρε φίλε, για 4-5 μέρες σε άλλον. Είναι δυνατόν. Αν με το κομμενικό το δίνεις. Δεν είναι το κομμενικό όμως, τέλος πάντων. Εντάξει. Ξέρεις εσύ τι είναι. Καλά, ναι, όχι, okay, τώρα τι να σου πω. Okay, αν έφτασε τέτοιο επίπεδο για να μας δουλεύει όλους ψιλογαζί, δίνοντας το κινητό σε άλλον, τι να σου πω. Το ποστάρισμα είναι από αυτά ποστάρισμα που κάνει ο Καρυπίδης. Πάντως, Αφρικάνο. Ναι. Αφρικανέ, Αφρικανέ. Έλα να κάνουμε κονέ. Τώρα που τον είδα, τον πιάνω και εγώ τώρα. Γιάννης. Θεούλης, ψηφίδης, τον περιμένουμε πως και φως. Ήταν τέτοια η πείνα που η γριά που μαγείρευε τους κεφτέδες πήγε ο Κλεάνθης, ο Μικελίδης και έκλεψε τους κεφτέδες. Ναι, φίλε, τώρα μιλάμε. Να πάρουν οι άνθρωποι, φάνε άνθρωποι κεφτεδάκια, τους έκλεψε ο άλλος, έμεινε ο κεφτές. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Έχει ένα τσουβάλι προβλήματα ο Ρασβάν. Μην το δικαιολογείς για την ήττα. Όχι, δεν ποια ήττα, γιατί ήττα, ποιος το είπε για ήττα. Δεν υπάρχει. Αμακάνι, δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μας η λέξη ήττα. Δεν μάλιστα. Υπάρχει. Εντάξει. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Άστο, ξέχνα το. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Καμαρά χθες έπαιξε εδώ σε assist. Ναι, έπαιξε, αλλά 60 λεπτά έπαιξε. Δεν ξεκινάει εδώ, βλέπω. Λογικά δεν θα ξεκινήσει γιατί θα έρθει αύριο, θα κάνει ένα χαλάρωμα, Παρασκευή, μια προπόνηση, Σάββατο Αθήνα. Τι θα σε κάνω. Άρα Καμαρά δεν βλέπω ενδεκάδα. Κακό. 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 Ο Μπράντον μπήκε στην προπόνηση, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι έτοιμος να ξεκινήσει βασικό. Κάνα μήνα θα είναι έτοιμος. Ναι. Κακό. Και αναφέρω αυτές τις δύο θέσεις γιατί εκεί παίζονται
ποιο θα είναι ο ένα από του δύο χαφ και ποιο θα είναι ένα από του δύο φορ. Εκεί, άμα δεν έχει καλόν, ναι. Δηλαδή με Καμαρά φρέσκο και. Δεν θα είναι ο Καμαρά. Ο Σντόεφ σίγουρα. Ο Σντόεφ είναι καλό. Πολύ καλό είναι φέτος. Είναι ανεβασμένο. Να του δίνουμε από πέρσι να το πούμε τον καλό το λόγο γιατί. Και στην ταχύτητα, δηλαδή ψήνεται να κάνει και κανένα γκολάκι. Επιβεβαιώνει ναι. Όλους εμάς που πιστεύουμε ότι οι περισσότεροι παίχτες τον δεύτερο χρόνο παίζουν καλύτερα από τον πρώτο. Δεν ξέρω. Έτσι. Λοιπόν, βρίσκουν ρυθμό, μαθαίνουν το σύστημα καλύτερα, κλιματίζονται. Λες και στα ραδιόφωνα, έτσι να γίνεται να πούμε. Κάποιοι θέλουν, μπορεί να μην θέλουν ένα χρόνο στο ραδιόφωνο, εντάξει. Και εμείς δεν θέλουμε μετά τις διακοπές δύο μέρες λίγο να πιάσουμε το κολλάι. Δύο μερούλες. Τέσσερις. Ναι, ναι, εκεί την πρώτη εβδομάδα θέλουμε λίγο κολλάι, ρε παιδί μου. Άμα σταματήσουμε 10-15 μέρες, αυτή τώρα. Ναι, αλλά εμείς δεν αλλάζουμε περιβάλλον. Στο ίδιο κρεβάτι θα κοιμηθούμε. Στο ίδιο γειτονιά θα ξυπνήσουμε. Όταν ξεκινάω, όταν τελειώνει η άδεια, ναι. Και είναι να γυρίσω πίσω, τις τελευταίες 2-3 μέρες τραβάω κάνα δύο καυγάδες. Για να είσαι έτοιμος. Για να είμαι φορμαρισμένος. Εγώ κάνω άλλο κόλπο τώρα. Δεν γυρίζω Δευτέρα. Α, γυρίζει Παρασκευή. Τετάρτη. Α, το παίρνεις. Τετάρτη γυρίζω. Ναι, παίρνεις μια. Α... Γυρίζω Τετάρτη. Ναι. Έτσι ώστε να ξέρω ότι Πέμπτη Παρασκευή δύο μερούλες είναι εδώ. Σαββατοκύριακο και είμαι έτοιμος. Στείλω δύο καυγάδες. Ναι. Πιάνομαι στον καυγά δύο ναι. Μέρες και σε προσωπικό επίπεδο κτλ. Και είσαι κομπλέ έτοιμος για εκπομπές. Αυτό είναι, παιδιά. Ναι. Πλακώνομαι στο ξύλο, ρίχνω δύο καυγάδες, μαλώ με δύο-τρεις αστυνομικούς και είμαι έτοιμος για να ξεκινήσω τις εκπομπές μου τη χρονιά. Μπράβο, Ντίνο! Ναι. Μπράβο, Ντίνο! Μπράβο, Ντίνο! Λοιπόν, τώρα από τους υπόλοιπους. Από ό,τι φαίνεται, ο Ζήφκοβιτς και αυτό θέμα. Ο Μπάμπα και αυτό θέμα. Ο Ότο και αυτό θέμα. Ο Κοτάρσκι και αυτό θέμα. Δες τώρα πώς μαζεύονται. Κάτσε, ρε, περίμενε. Ο Κοτάρσκι με είπε ήταν καλά. Ο φυσιοθεραπευτής τον έκανε τον ομοπλάτη. Ναι, ο ομοπλάτη την έκανε. Λογικά θα ξεκινήσει ο Κοτάρσκι. Το πέρασε στα ρεύματα, έμαθα. Λογικά θα ξεκινήσει. Λογικά. Ναι. Θα μάθουμε Παρασκευή τα τελεία. Θα παίξει. Θα παίξει αυτό. Ο Παβλέγκα. Ο Παρτάλο. Καλό. Ναι. Παβλέγκα. Λογικά ο πιο δύσκολο από ό,τι μαθαίνω. Ο Ζήφκοβιτς. Και ο Ότο. Και ο Ότο, ναι. Ναι. Ο Μπάμπα λογικά και αυτό ήταν κομπλέ και ο Ζήφκοβιτς θα ξεκινήσει. Δηλαδή ερείπια πάτε κάτω. Πάμε, δεν κάνουν κανονική προπόνηση. Άρα είναι πάτε ερείπια. Από θεραπείες. Ο άλλος είχε φτερνιζόταν ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας φτερνιζόταν, σωστά και αυτό που τον ξέχασα. Ο Οκτώβριος είναι μήνας των ιώσεων. Τι να κάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Άρα θα πάει κάτω στην ΑΕΚ με αρκετά ερωτηματικά. Θεωρώ ότι θα κατεβάσει την καλύτερη δυνατή δεκάδα. Ο Κόλεϊ επέστρεψε. Δεν πάει δεκάδα. Πιθανή δεκάδα, λίγο νωρίς δεν είναι. Νωρίς, ο Τάρσκι λογικά. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Λόβρεν με τον Κετζόρα. Θα το δούμε αυτό. Η Κετζόρα κόλλει. Ο Αρχοντίδης θα παίξει. Ο Μιχαλίδης. Ναι. Δεν ξέρω. 50-50. Ο Μπάμπα λογικά, αν δεν προλάβει ο Ότος άστρε. Oh. Σβάμπο Ντόεφ λογικά, ο Καμαρά θα ανταλλαγεί. Δεν σας βλέπω καλά εκεί. Ναι, και την ώρα που μιλάμε, η ΑΕΚ είναι σχεδόν κομπλαδούρα. Ακόμα και ο Λαμέλα, ακόμα και ο Μαρσιάλ ενδέχεται να μπουν. Αλλαγές. Δεν σας βλέπω. Έχουμε καταστρέψει το 73% της πανίδας, από ό,τι λένε εδώ στα ρεπορτάζ. Ναι. Γι' αυτόν τον λόγο φαίνουν θηλαστικά, πτηνά. Φίλε, δεν έχει πολλά χρόνια. Βέβαια, δεν μας πιάνει πολλά χρόνια ζωής ο πλανήτης μας, να ξέρεις. Εγώ λέω άλλα 100 με 150 χρόνια. Νομίζω ότι με νοιάζει εμένα. Καλά, ναι, δεν θα ζούμε στα επόμενα 100 χρόνια. Αφού ότι με νοιάζει. Δεν θα ζούμε. Αλλά τα παιδιά των παιδιών μας. Τώρα θα σκεφτώ εγώ τα γέννητα. Καλά, ναι, όχι. Okay, ναι. Έχω τους ζωντανούς τώρα. Όχι, αυτούς που θα γεννηθούν. Α, αυτούς που θα γεννηθούν, αφού είναι το πρόβλημα αυτή. Αλλά έχουμε καταστρέψει το περιβάλλον. Έχουν λιώσει πάγοι, έχουν 1000 γίνει. Πρόβλημά τους θα είναι. Ναι, σε 100 χρόνια πιστεύω θα έχουμε θέματα. Δηλαδή το 2150 θα έχουμε θέμα στον πλανήτη μας. Τι με νοιάζει εμένα. Καλά, ναι, όχι. Εμείς απλά το καταγράφουμε. Είμαστε καταγραφή του γεγονότος. Πόσα καλοκαίρια θα ζήσω ακόμα για να με πιάσει το άγχος. Σωστά. Για τον πλανήτη σας να πούμε. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, αυτόν τον πλανήτη μένουμε, φίλε. Πού ήρθε. Α, να τόσο εξωγήινος. Τον πιάσαμε για ναι. Τον πλανήτη σας. Πες μας, ρε Μπαγάσα, από ποιο πλανήτη ήρθες εσύ. Την Αριάδνη. Αριάδνη. Ναι. Έλα, είναι έκτος γαλαξίας δεξιά. Έξω δεξιά, αριστερό χάφι είναι, τι είναι. Ναι. Η Αριάδνη, παίζει μπαλίτσα. Παίζει, είμαι. Τον τζάκωσα, παιδιά. Τον τζάκωσα από την Αριάδνη μας ήρθε. Έτσι, λοιπόν. Πεθαίνω διπλαλός, δεν σε νοιάζει. Ναι. Και θα με νοιάξει εμένα τώρα, αν ο πλανήτης μετά 100 χρόνια δεν υπάρχει. Αφήστε, ρε απάνθρωποι, την Τάνια να κοιμηθεί στο ρεπό της. Παιδιά, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε πει. Το γκάλο που βάλατε είναι πολύ τριαδρό και πολύ δυνατό. Αλλά. Λέει, αλλά. Μάλιστα. Αλλά λέει δεν ψηφίζουν μόνο παοξίδες. Έχει δίκιο εδώ. Και κάποιοι ναι. Μπορεί να ψηφίσουν αντιδραστικά διαφορετικά. Αυτό ναι. Γίνεται σε όλα τα γκάλωπ. Ναι. Αλλά αύριο μπορεί να ισχύει αυτό που λέει ο κύριος. Αλλά αύριο είναι κανονικό το γκάλωπ. Δηλαδή οι τέσσερις πιο αντιπαθητικοί άνθρωποι στο δεν θα πούμε ποιοι.
ναι, θα είναι έτσι. Δεν θα είμαστε εμείς για ευνόητους λόγους. Έτσι, γιατί εμείς θα μας ψήφισαν. Στάντα θα μας ψήφισαν, έτσι. Γιατί να πάρουμε τη δόξα από τους άλλους. Ναι. Σωστά. Πάντως ξέρω έναν που αύριο θα βγει να ψηφίσει. Κι ας μην είναι στην Ελλάδα, ας είναι σε Σενεγάλη. Ξέρω ποιον θα ψηφίσει, λέει. Ναι. Τον Μπούζο λέει να τον ψηφίσει, τη Σενεγάλη, λέει κάποιος. Ε? Ξέρει αυτό, άμα δεν ξέρω αν θα βάλουμε τον Μπούζο όμως. Μπορεί να βάλουμε. Μπορεί να μην βάλουμε τον Μπούζο. Μπορεί να μην βάλουμε τον Μπούζο. Τους τέσσερις πιο αχώνευτους θα τους βάλουμε αύριο. Σήμερα τον Κάλλος που τρέχει είναι άλλο. Οι τρεις αχώνευτοι του Μετρόπολης ξέρουμε ποιοι είμαστε. Ο Μπούζος, ο Ραπτόπουλος και ο Κουλιανός. Ναι, ωραία. Αυτοί είμαστε οι πιο αχώνευτοι. Εδώ λέμε για τους άλλους οι οποίοι είναι αμφιταλαντευόμενοι. Ίσως και Βαραγιάννης να μπαίνει στη λίστα. Δεν ξέρω. Ίσως να μπαίνει. Δηλαδή εμείς οι δύο, Βαραγιάννης Μπούζος, οι πιο αχώνευτοι. Έτσι πιστεύω. Δεν χωνευόμαστε. Δεν ξέρω, δεν χωνευόμαστε, δεν γουστάρουν, του τσιγκλίζουμε, δεν ξέρω, αλλά θα μας ψηφίσουν σίγουρα. Να νούμερα μαζί. Ναι, νούμερα μαζί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μήπως να βάλουμε εμά του δύο, τον Βαραγιά και τον Μπούζο. Όχι. Να δούμε ποιον. Όχι. 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 Εντάξει, θα βάλει αυτού που θες εσύ. Θα βάλουμε αυτού οι οποίοι θα πάνε και θα πούνε γιατί βάλατε εμένα. Ναι, ναι, ναι. Θα παρεξηγηθούν. Λε, παρεξηγιάζει ο ένα. Οι δύο θα παρεξηγηθούν σίγουρα. Δύο εκπομπές κατέχουμε τη θηλυκή ζωντάνια, από τη μία Λατζάκη, από την άλλη Τάνια. Μια μαντινάδα θα σε πω, Τάνια μου, και για σένα. Παρουστριάσε αναδό σίγουρα στον Αντένα. Κουκλάρα είναι η Τάνια μας, όμορφη από κούνια, και τα αστέρια κουμπά όταν φορά τα κούνια. Ποιος το έγραψε αυτό? Ο Βαράκης, είναι μάγος. Μεγάλος τεμπέλης είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σ' άρεσε, αλλά το βρίζεις, έτσι. Πάνω στο πιδάλιο εκεί, κάθεται εκεί, αράζει με τη σαγιονάρα. Στο πιδάλιο. Εντάξει. Ναι, ωραίος. Είναι δυνατός. Με πάει κόντρα γερή, δεν μπορεί να το πιάσει. Είναι δυνατός και τα βγάζει και γρήγορα κιόλας. Μπα, μπα, δηλαδή λες και τα εκεί στο στόμα. Το έχει το ταλέντο. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ. Συνάεκ, είπαμε, για να πιάσουμε λίγο να τελειώσουμε το μάθημα. Πιερό κανονικά. Πιερό επέστρεψε με γκολ. Γκαρσία παίζει. Λιβάη Γκαρσία. Και έχει δίλημα, ποιο να βάλει από τους δύο τώρα. Εσύ ποιο θα έβαζες τώρα ποδοσφαιρικά. Άντε να πάμε λίγο στις θα δούμε. Ποιος το περπαίνει στον ΠΑΟΚ? Πραγματικά δεν ξέρω ποιοι θα ξεκινήσουν στο ντέρμπι. Πραγματικά δεν ξέρω. Είναι η πρώτη φορά που λέω θα παίξει ο Κετζόρα με τον Μιχαηλίδη, θα παίξει ο Λόβρεν με τον Κόλεϊ, θα παίξει ο Λόβρεν με τον Κετζόρα. Δεν ξέρω. Την πάει την μπάλα στην άκρη. Ποια πλάγια μπακ έχει, θα σου πω εγώ ποιο θα βάλει. Μπακ σου είπα, αν προλάβει ότο που είναι ο πιο δύσκολο, ότο αλλιώ άστρε, και απ' την άλλη ο Μπάμπα που αυτό φαίνεται ότι είναι κομπλέ. Είναι κομπλέ. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πήγαινα. Και Ζήφκοβιτς λογικά θα προλάβει. Πιερό και απ' τα άκρα. Πιερό φόρτωμα, δεν θα βάζει Λιβάη. Όχι. Όχι, που είναι έτοιμο ο Λιβάη, έτσι. Γιατί θα πήγαινε απ' την άκρη, γιατί θα βρει. Αν βάλει Πιερό, εγώ πρέπει να είμαι υποχρεωμένο να βάλω Κόλεϊ. Θα χτυπούσα με τον μαύρο τον εξτρέμ. Δες ο φίλο σου με στα κόκκινα. Ο Βαγιανός. Μαύρο είναι ο Φοντολές, αλλά Κοκκινέλης, Χάρβαρντ. Ο Βαγιανός με ποιον να μοιάζει? Ποιον, δεν ξέρω. Για με ποιον μοιάζει ο Βαγιανός? Πάλι καλά που ήρθε ο Βαγιανός και κάνουμε εδώ η Βέτσια κόντρα. Ποιον μοιάζει ο Βαγιανός? Ποιον? Με τον προπονητή της Λάρισας, δε. Τον Βοσδιάδη. Με τον Βοσδιάδη. Μοιάζει λίγο, ρε Μπαγάσα. Μοιάζει λίγο. Μοιάζει με τον Βοσδιάδη. Στο χρώμα και στον γκρίζο το μαλλί. Μοιάζει λίγο με Βοσδιάδη. Ναι, 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 ναι. Είναι λίγο σκούρο με άκρη. Η μη γύφτηκε η κατάσταση. Δεν τον καλό λόγο εδώ τον είχε. Λοιπόν, άρα λε. Είναι εξαιρετικό παιδί ο Βοσνιάδης. Ναι, και ο Βαγιανός. Και ο Βαγιανός. Ναι, δεν είναι, γιατί τι σε έκανε. Σε πείραξε ο Βαγιανός, όχι. Ο Βαγιανός. Είσαι, θέλα σε εντάξει σε event. Του λέω δεν. Άμα δεν του τάξει πράγματα άλλα, δεν έρχεται. Έτσι, είναι καπιταλιστής. Είναι καπιταλιστής. Στην προσωπική μου ζωή είμαι αριστερός. Ναι. Και στη δουλειά είμαι στις. Ξεχωρίζω τα διαφορετικά. Ναι, 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 ναι. Σχολή στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει κοπέλες να τις μεταμορφώνει σε γοργόνες. Να το εδώ. Μεταμορφώνει κοπέλες εδώ. Υπάρχει σχολή Γοργόνα στη Θεσσαλονίκη, άνοιξε. Πρωτοπόροι μας εδώ στη Χαλκιδική. Τις βάζει σχολή Γοργόνα. Τις ξυλιές που τις θέλετε, δηλαδή. Σε ποιο σημείο του σώματος θέλετε τις ξυλιές, α πούμε. Λοιπόν, άρα για πάω ΚΑΕΚ, λες Πιερό. Άμα μπει ο Πιερό, πρέπει να μπει ο Κόλε. Για μένα δεν το συζητάω. Ναι, ο Μιχαηλίδης. Αυτό θέλει να μπει. Άμα δει ο Πιερό. Ο Μιχαηλίδης πρέπει... μόλις δει τον Πιερό. Ναι. Θα πάει να ξεμολογηθεί στον πάτερ εκεί που. Αυτό φόβο του. Φορικτό. Ναι, αλλά άμα μπει ο Λιβάη. Ο Λιβάη πιο καλά. Το Λιβάη ο Μιχαηλίδης. Το Λιβάη ο Μιχαηλίδης. Πιο καλά είναι ο Μιχαηλίδης. Πάει να τον παίξει καλύτερα. Ναι. Ενώ άλλο το γαϊδούρι είναι βόδι μανό. Άλλο πρέπει να βάζει και εσύ το δικό σου γαϊδούρι που είναι το ίδια κυβικά. Το γαϊδούρι είναι αλληλοφαγωδούρι. Είναι ίδια κυβικά, τέρατα και οι δύο. Έτσι. Και ο Κόλε και ο Πιερό. Θα δούμε, θα έχει ενδιαφέρον σε αυτό. Αν ήταν ο Κουλιαράκης εδώ και να δω Πιερό Κουλιαράκη μονομαχίε. Να αναγαλιάσει που υποδοσιακή κύριε Βίλη. Θα τον έσβηνε τον Πιερό, άστο. Θα τον άλλαζε τα πετρέσβηνε. Δεν μας άει χρυσό. Ξυλίκι θα παίζαγε. Σου είπα, περιμένω το καλοκαίρι, περιμένω το καλοκαίρι πρόταση της Μπάγεν για τον Κουλιαράκη. Ναι. Τόσο γρήγορα το παιδί. Αν όχι φέτος του χρόνου. Λοιπόν,
Αυτά από αύριο θα μπούμε σε Moon Derby. Έχουμε και το Παναθηναϊκό Όφι, όπου ανακοίνωσε sold out Όφι. Ναι. Θα γίνει χαμός εκεί. Πού. Στο Ηράκλειο. Με ποιο παίζει? Όφι Παναθηναϊκός. Πόσο χωράει? Κοντά σε 9.000 χωράει. 10, πόσο χωράει? Η 6 θα είναι βάζελη. Όχι ρε. Άσε. Όχι τίποτα, τι βάζει. Τι να κάνουν βρε, κριτική μονολόγια είναι μωρέ. Γιατί τους τρως τώρα. Για καλά ούζο είναι να Ήντα, πούμε. Τους τρως τους σύντεχνους. Για καλά ουζάκι είναι βρε. Πόσο χωράει το Βαρδινογιάννης, κάτσε να δούμε λίγο. Το Θόδωρος Βαρδινογιάννης πόσο χωράει τώρα? Πού να χωρέσει 9.000. 9.088 ακριβώς. Χωράει. Ναι, 9.88. Sold out ανακοίνωσαν. Μάλιστα. Μόνο κριτική. Εδράρα με 9.000 έτσι όπως είναι το γεντί κουλέ που το ξέρουμε εμείς οι παλιοί. Τι έδρα είναι να κάνετε? Είναι εδράρα, εδράρα, είναι κοντά κερκίδες. Για καμιά μαντινάδα είστε βρε, τι έδρα να κάνετε? Μεράσταβα στον πάγκο. Άλλη κρυάδα και με τη Ρεπούμπλικο. Με Σαλτσέδο που πήρανε από Ίντερ δανεικό. Έχουν πάρει με Φούντα. Έχουν καλούς παίκτες μπροστά. Φούντα Σαλτσέδο έχουν μπροστά. Το Γιούγκ, το Γάλλο, τον άλλο που πήρανε. Φούντα είναι φοβερό. Μια χαρά είναι Όφη, θα γίνει μάχη εκεί. Αφήστε τον οδηγό του λεωφορείου ήσυχο, μωρέ, έβρισε τη δημοσιογράφου και τι έγινε τώρα. Πάλι σιγάπια. Τέτοια έχουμε, πάλι τέτοια έχουμε. Έβρισε τη δεκάτη, σιγά πια. Λοιπόν, οδηγός, θα είχα κάνει τα όργια να πω. Φέλιτσι, ευτυχώς δεν είσαι οδηγός. Ευτυχώς δεν είσαι οδηγός, φιλιά σου. Ευτυχώς, όχι δεν είσαι κακός οδηγός. Δηλαδή με συγχωρείς. Αλλά θα μάλλον συνέχεια. Δηλαδή τώρα έρχεται μία με ένα μαρκούτσι. Ναι. Από ένα μεγάλο κανάλι. Πες να, δεν θέλω να μιλήσω. Και τι ρίχνω ένα βρυσίδι. Γιατί να τη ρίξει κατευθείαν. Έτσι γουστάρω. Έτσι μια πάντα κάνει και αυτή ρε φίλε. Γιατί την τρώω τώρα. Σε μένα στο δικό μου τρώω. Εσένα βρήκε μπροστά. Μπράβο για παιδάκι. Άντε με σε στείλω αγίε γοργόνε εδώ, ειδική σχολή εδώ. Έχω τρελαδέ τι γίνεται. Γίνονται γοργόνε φίλε. Ειδική εκπαίδευση. Μη σε κάνω γοργόνο. Να σε δω φαλακρό γοργόνο, τίποτα άλλο. Αυτή η πόλη σε ξεπερνάει και τον Βελόπουλο. Έχουμε πάει σε άλλο level. Λοιπόν, θα πάμε όμω και στο φίλο μα. Έχει τόσο χάζους. Μπορεί να πουλήσει ό,τι θέλει να μου πει. Εδώ με ρωτήσατε. Τι πουλούσε, το δάκρυ, τι πουλούσε, το κάστανο, τι πουλούσε. Κάτι πουλούσε πριν από κάνα δύο χρόνια. Και γινόταν χαμός. Τώρα, άμα πιω καφέ με το Βελόπουλο, ναι. Θα το βγω για να πουλήσει σε μπουκάλι μικρό αυτό. Μικρό και καλά. Το δάκρυ της Παναγιάς στον τάφο του Ιησού. Πόσα δάκρυα θα έχει μαζέψει, πολύ κλάμα. Όχι, εγώ σου λέω πόσες χιλιάδες δάκρυα θα πουλήσει. 100%. Εύκολα. Το έχει πιάσει το νόημα, σε ξέρω. Έχει πιάσει το νόημα. Μετανοώ, ναι, που δεν τα έχω καλά με τη θρησκεία. Δεν τα έχει, δεν τα έχει. Τι να κάνω. Να πάρω κάνα μπουκάλι και να αρχίσω στην επανομή ότι ράγει ο Θεό. Γεμίζει με νερό. Και έτρεχε το δάκρυ του Παΐσιου να οικονομήσω. Θα βγάζει λεφτά θε. Για τι επαγγελματίε. Λοιπόν, τώρα άκουσε δηλαδή, τι θα κάνει. Μετανιώνω. Θα πάμε στο φίλο μα στο Μάκη, έτσι, στο Red Rock. Έτσι, γιατί έχει πραγματικά πολύ καλές τιμές. Μου έχει κρατήσει ένα μπουφανάκι καλό. Απίστευτες τιμές, απίστευτες προσφορές όλο τον χρόνο όμως. Όχι μόνο. Και λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνει, Θα κάνει το πακέτο του ραπ. Παντελόνι, πουκάμισο και σακάκι από πάνω. Ναι. Ας πούμε, κάνει, λέμε για παράδειγμα, ένα αριθμό 100 ευρώ. 75 το πακέτο, του ραπ. Τώρα φέρνει τις σακάκι, σακάκι, παντελόνι, μπλούζα. Μπλούζα. Μάλιστα. Αλόκοτο το σώμα μου. Θα ήθελα να δω αυτό το πακέτο ρούχα. Αυτά τα ήθελα να τα δω. Λοιπόν, τέλος εποχής με μπλούζες από 5 ευρώ. Πουκάμισα από 15, παντελόνια από 20. Επισκεφτείτε τώρα τα καταστήματα Red Rock. Δείτε τις νέες παραλαβές για φθινόπωρο χειμώνα. Red Rock Jeans, πρώτο χιλιόμετρο, Αλατίνη Θέρμη, ή στο redrockjeans.gr. Με άνετο πάρκινγκ, πολλές επιλογές για άνδρα, γυναίκα, παιδί. Είμαστε για Red Rock Jeans. Δεν πρόλαβες να κρυφτείς. Δεν πρόλαβες να κρυφτείς, φιλαράκι. Λοιπόν, τώρα Μαρίνα μπήκουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε δρυμύτεροι με γκάλοπς, με γραμμές, με πολύ σουσού και κάζα σαν πλήκτρα μέχρι και τις 11. Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Το πρωτάθλημα έχει πάρει φωτιά και το Μετρόπολης 95 και 5 για τον πολύ κρίσιμο αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ διοργανώνει τη δική σας κερκίδα. Στο Βεργίνα Θέατρο θα γίνει όλο το σκηνικό του Χάγια Τρίτζες Καζίνο. Κυριακή 20 του Οκτώβρη, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Θέατρο Βεργίνα. Οι γραμμές του Μετρόπολης ανοίγουν τώρα έξω για την γραμματεία στα 90 για τους τρεις πρώτους που θα καλέσουν για να πάρουν μια διπλή πρόσκληση μαζί και με την πυρίτσα για τον καθένα. Την Παρασκευή στον Όμιλο Μετρομίδια θα ακουστούν στον αέρα τα 75 ονόματα για τις 75 διπλές προσκλήσεις. Τώρα οι τρεις πιο γρήγοροι καλούν έξω στη γραμματεία 90-90-90 για να κλειδώσουν διπλή πρόσκληση, Δίνο μου. Λοιπόν, έχουμε ένα γκάλοπς που τρέχει και είναι συγκλονιστικό σήμερα. Βέβαια συμμετέχουν, είπαμε, και άλλοι, αλλά αυτό γιατί αφορά πολύ ΠΑΟΚ το γκάλοπς. Θα βάλουμε κάτι αντίστοιχο και σε Άρη, να πούμε. Θα βάλουμε και στον Άρη. Θα βάλουμε. Ποιος είναι? Δεν έχει ίντριγκα ο Άρης. Πώς δεν έχει? Δεν έχει. Μια χαρά έχει. Σήμερα έχουμε βάλει γκάλοπς ποιος είναι πιο δημοφιλής, πιο αγαπητός στους φίλους του ΠΑΟΚ. Ιβάν Σαββίδης, Λουτσέσκου,
Κωνσταντέλιας ή Πάμπλο Γκαρσία. Μπορεί να απαντάτε και εσείς στις γραμμές που ήδη έχετε γεμίσει. Αύριο πάντως έχουμε, για να σας το προλογίσουμε, ποιος είναι ο πιο αχώνευτος παραγωγός του Μετρόπολης. Αντιπαθής. Αντιπαθής. Έτσι, ποιος είναι ο πιο αντιπαθής. Ποιος σας προκαλεί αντιπαθητικότητα. Ναι, αντιπαθητικότητα. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Σοφάς. Ναι, ναι. Είμαστε σε φάση τώρα που επιλέγουμε ποιοι θα είναι οι τέσσερις. Γιατί θέλουμε να βάλουμε και τους εαυτούς μας κανονικά. Αλλά λέμε εντάξει, εμείς είμαστε που είμαστε. Κανονικά για να έχει, δεν πρέπει να τους βάλουμε. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Θα μας πούν και οι φίλοι, άμα είναι να βάλουμε τους εαυτούς μας. Να είστε σίγουροι, ναι, ότι αύριο θα παρεξηγηθούν πολύ μαζί μας. Τέτοιοι είμαστε. Ψοφάμε για ίντρικα, Δεν με έχεις βάλει ρε, εσύ με έχεις κάνει. Σαν τα μούτρα σου με έχεις κάνει και εμένα. Ενώ δεν, αλλά λίγο ίντρικα, ναι. Τοξικότητα ποτέ όμως. Νομίζω το... ναι. Λίγο ίντρικα, τι θέλω. Το 10-11. Ναι. Θα πρέπει να είναι λίγο ιντρικαδόρικο. Η μεγαλύτερη ακροματικότητα του ραδιοφώνου. Θα το δούμε σε δύο εβδομάδες. Εγώ έβαλα τον εαυτό μου, ναι, σε εσωτερικό ανταγωνισμό και λέω το 10-11, αφού, ναι, μας προσθέτει ο άνθρωπος. Ναι, να δείξουμε ότι μια... πρέπει να κάνουμε διαφορά. Πρέπει να το κάνουμε σε νούμερα. Και επειδή εγώ θα... με βλέπουν σαν νούμερο, πρέπει, ναι, να φέρω καλό νούμερο. Προς το παρόν, τα προϊόρτια ήταν εντυπωσιακά. Τα προϊόρτια. Αλλά τα προϊόρτια. Δεν είναι δρόμος μακρύς. Ναι, ακριβώς. Θα έχουμε σε δύο εβδομάδες πιο ασφαλή συμπεράσματα. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Ναι. Για μένα τελειώνει 30 Ιουνίου. Έτσι, εκεί. Εκεί 30 Ιουνίου. Σωστά. Μετράτε και το Ιούλιο. Άρα για μένα 30 Ιουνίου. Ιούλιο δεν μετρέται για μένα. Φεύγει όλο. Καλό Σεπτέμβριο μετά. Μπράβο. Έτσι, πάμε γραμμές. Μποντζόρνο. Ναι, ναι. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Μεσχέ Ντουντά, το στίχημα πληρώθη, έτσι, να ξέρει και ο κόσμος, για να μείνει για κάποιους που ενδεχομένως δεν είδαμε. Για όσους ακροατές δεν θυμούνται, Νικόλα μου, το στίχημα ήταν ποιος θα τερματίσει πέρυσι πιο πάνω στην Premier League. Ναι. Τα Κοκορίκο του Άρη της Αγγλίας Τότεναμ ή ο μεγάλος Κορμοράνος από το Λίβερπουλ. Το έχασα το στίχημα, το πλήρωσα, έτσι. Επειδή όμως, ναι, χαλαρέστηκα, μήπως να βάλουμε και φέτος ένα προς Ιταλία μεριά. Για σκέψη το. Εσύ θα πάρεις Γιουβέντους, εγώ θα πάρω Νάπολη. Ακριβώς. Όχι, δεν θέλω να βάλω αυτό το στίχημα. Θα το χάσεις, θα το πάρει Γιουβέντους. Πρότεινε κάποιο άλλο. Θα σου προτείνω κάτι άλλο, αυτό δεν το βάζω, ναι. Γιατί θα χάσεις. Δεν ξέρω, αλλά δεν το βάζω, ναι. Για πάμε. Πέρυσι γνωρίσαμε τα χαμστεράκια. Ναι. Αυτούς δηλαδή, που παρότι ο Λουτσέσκου το έχει αποδείξει με πολλούς τίτλους, mm-hmm, αμφισβητούν ότι ο Ρασβάν είναι ικανός να προπονεί τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και γι' αυτό εγώ ψηφίζω Λουτσέσκου στο σημερινό γκάλωψο στον πιο δημοφιλή. Οπα. Γιατί, ναι, είναι ο μόνος που μπορεί να εξορθολογικεύσει τον ποδοσφαιρικό παραλογισμό της οικογένειας Σαββίδη και να μας οδηγήσουν σε κατάκτηση Ευρωπαϊκής Κούπας όπως ο Ολυμπιακός. Για το αυριανό γκάλοπς, ναι, ψηφίζω προκαταβολικά Βάρα Γιάννη. Είναι ο πιο κομμωδικός. Ναι, αλλά δεν το βάλαμε ακόμα. Κάσε, ναι, 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 δεν πειράζει. Ναι. Άνθρωπος που έχω γνωρίσει και αυτό του δημιουργεί αποθητικά συμπλέγματα. Την περασμένη εβδομάδα πληροφορηθήκαμε από έναν φίλο συνακροατή του Μετρόπολης, mm, ότι υπάρχουν τα ντουντάκια. Ναι. Αυτοί δηλαδή που δεν επιθυμούσαμε να ακούμε πρωινιάτικα τις άναρθρες κραυγές της Άριας των Ούγκανων, ναι, και παλέψαμε και καταφέραμε μέσω του, ναι, γκάλωπς με την προσόρα και μεγαλύτερη, ναι, συμμετοχή ακροατών. 53-47, ναι, τι να κάνουμε, το μα αφαιρέσουμε. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ανάλαφρες αγαπησιάρικες μελωδίες. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι αυτό το 53% δεν έγινε αποδεκτό από την ηττηθής μειοψηφία που δεν χώνεψε το φλόκο της. Ναι. Και προεξάρχοντος του ασχετού μουσικά ηχολήπτου απέναντί σας, οπα, εμφανίστηκαν τα γκέμπελ σαμπάκια να πολεμάνε τη χαρά αεντόριου. Νο πασαράν, δεν θα σας περάσει. Πανετολικέ, νο πασαράν. Και απορώ με σένα, Θανάση μου, και τους ακολούθους σου, πως ακούγοντας τα α, ου, της Άριας, δεν έρχεται αμέσως τα άμουσα αυτά και δεν τα ήθελε, λέει, κι αυτός. Δεν τα ήθελε κι αυτός τα άμουσα. Η φωνή του Αδόνιδος Γεωργιάδη τότε για αυτούς που τους άρεσε το 47% να αλλάζει σε συγκέντρωση φοιτητών και α, και ου, και ου, και δάμπρου δου φουκού. Φύγε, φύγε, σταμάτα εδώ, φτάνει, χήμαρος. Σε εκπομπές που μάχονται ποιος θα προλάβει να διακόψει το συμπαρουσιαστή του, ναι, και που αυτοθαυμάζονται, Νικόλα μου. Φύγε, βγες και πες του στά. Πριν από σένα. Γι' αυτό το κόψαμε, καλή το κόψαμε. Συνέχεια. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Και, και ου. Και ου, και ου. Ναι, ναι. Καλημέρα, επόμενος. Τι χήμαρος είναι αυτός, δεν τον προλαβαίνεις. Σωστός. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, 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 ακούμε, κύριε μου, πάμε. Τα 90 δικά σας. Ναι. Αρχικά δεν μπορώ να απαντήσω λίγο στο γκάλωπ, γιατί δεν είμαι αντιπαοξής, απλά είμαι αριανός, οπότε δεν έχω αντικειμενική άποψη. Mm-hmm.
Οπότε να είμαστε δικαίοι. Ωραίος, θα βάλουμε και για Άρη προσεχώς, να ξέρετε. Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, απλά, ξέρεις, τώρα, εντάξει, θέλω αντικειμενικότητα και όχι απλά να λέμε τι να λέμε. Mm-hmm. Ναι, ναι, σωστός. Τυχαίνει, εγώ σας ακούω, παιδιά, τελευταία τρία χρόνια λόγω δουλειάς. Απλά εγώ έγινα Άρης μικρός, με έκαναν, απλά έχω γίνει Manchester United από επιλογή. Να ξέρετε, η αλήθεια για τον παππού είναι, δεν είναι τόσο όσο φαίνεται στα media. Δηλαδή. Γιατί πίσω από το χάλι της Manchester διοικητικά, κάποιοι τα κονομούσανε. Οι βεντέτες, όσο παιχταράδες κι αν ήτανε, κάποιοι τα κονομούσανε. Δηλαδή, εγώ είμαι λίγο της λογικής του κ. Ρατόπουλου. Ναι. Ότι και οι παλιοί, ναι, με την ιστορία, ναι, ναι, ναι. Αλλά άμα ψάξετε λίγο ότι ο παππούς τι ντύλια έχει κάνει γενικά με τους Glazers, γι' αυτόν τον λόγο γίνεται. Απλά ήρθε νέα διοίκηση και παλεύει λίγο να συμμαζέψει το χάλι. Μάλιστα. Έσοδα-έξοδα. Εντάξει, okay. Έγινε και για οικονομικούς λόγους. Ναι, το είπαμε. Ότι εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ο κόσμος, αυτός που δεν παίζει, εσύ το λες πάντα, mm-hmm. είναι πάντα ο πιο μάγκα. Δηλαδή, ο παππούς άφησε καμένη γη όταν έφυγε. Δεν άφησε μια ομάδα νέα, οτιδήποτε. Άφησε Βαν Πέρση και Φέρντιναντ στην ομάδα. Ναι. Έτσι. Ναι. Οπότε στην απέξω όλοι έξυπνοι είμαστε. Αυτό, να ξέρετε. Τέλος πάντων, καλή σας μέρα. Να σε καλά, αδερφέ, να σε καλά. Έχουν στείλει εδώ ποιοι είναι, ποιο έχουν στείλει μερικοί. Μας βάζουν εμάς. Μπούζος, Κουλιανός, Βαραγιάννης. Ναι, ναι, ναι. Τους τέσσερις. Μας βάζουν. Βαραγιάννης, Σαρόπλος. Παναγιωτής, Βαραγιάννης. Ναι, μα, ναι, έχει ο καθένας τα δικά του, ρε παιδί. Ναι, κάντε ένα ζέστα μας. Μπορεί να ζεσταθείτε, μπορεί να κάνετε top 5. Αύριο θα κάνουμε μεγάλη μάχη. Αύριο θα γίνει χαμός, Φιλιππ. Και θα προσπαθήσω από την Τάνια. Μήπως μπορούμε να βάλουμε και πέμπτο. Δεν νομίζω, μέχρι 4 παίρνει το Instagram. Εντάξει, μπορούν να συμπληρώνουν, ρε παιδί μου, θα δούμε γραμμές. Πάμε, 90 δικά σας, καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε μου, καλημέρα. Μ' ακούτε, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Είμαι ένας από την Πάτρα, έξω από την Πάτρα, είμαι 74 χρονών. Να είσαι γερός, πατρινέ μου. Ναι, και σας ακούω συνέχεια. Μ' αρέσετε πάρα πολύ. Εχθές το μεσημέρι που σας άκουγα, ναι. ήρθε ο γιος μου να μου φέρει φαΐ στο σπίτι. Μάλιστα. Και μου λέει, ρε πατέρα, πάλι ακούς, τι ακούς. Λέω, ακούω τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και στη Μητρόπολη, μου αρέσουνε πολύ. Μου λέει, τι σ' αρέσουνε. Λέω, ο κύριος Κόκκινος είναι πολύ έξυπνος και ετοιμόλογος. Μου λέει, τι έξυπνος είναι, ρε πατέρα, αυτός δεν κρατάει το κινητό ανάποδα, μην του πέσουν οι μονάδες, μου λέει, να πει. Δεν γίνεται αυτό, παιδάκι μου, θα πάρω αύριο τηλέφωνο να δω αν είναι αλήθεια. Δεν γίνεται αυτό. Πάρε, μου λέει, να δεις ότι δεν κρατάει το κινητό ανάποδα. Πάρε το μεσημέρι όμως ο Γρηγόρης είναι εδώ, τώρα δεν είναι το πρωί. Το μεσημέρι είναι ο Κόκκινος. Εδώ, κύριε μου, έβαλε στο πιθάρι μέσα τον Πυθαγόρα. Μάγος, ό,τι θέλει κανένα. Εμφανίζει, εξαφανίζει, μόνο ο Γρηγόρης θα κάνει αυτά. Να ξέρετε. Παιδιά, ευχαριστώ πολύ και εκείνα μου, εγώ αύριο θα ψηφίσω κύριο. Το Βαραγιάννη, πώς το λένε. Το Βαραγιάννη. Θα το, μάλλον θα πει ο Βαραγιάννη, θα κάνει σουξέ μεγάλο. Όπως κάνει σουξέ και στα νούμερα όμως. Έτσι, να τα λέμε όλα. Έτσι. Να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Ευχαριστώ, εγώ λέω ότι πιο αχώρευτη κάνω και τα μεγαλύτερα νούμερα. Δεν μου λες. Ναι, δυστυχώς, ευτυχώς αυτό φαίνεται να συμβαίνει. Εμένα με βρίζανε. Ναι, και εσένα και εμένα και ο Βαραγιάννη είμαστε στάνταρ στην πλακή. Μου αυξήσανε το TikTok, μου αυξήσανε. Όλα. Αυτοί που δεν συγχωνεύουν. Ράδιο, Ιντερνετ, παντού. Ναι. Για πάμε γραμμές. Καλημέρα, Μποτζόρνο. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ τον γκάλοπ σήμερα γιατί πρώτη φορά βλέπουμε ισορροπία δρόμου. Τέτοια ντέρμπι. Για πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ τον. Ζαβούνα πάω. Γεια σου, έλα, Ζαβούνα. Έλα, γεια σου, Αντώνη. Αρχικά, το γκάλοπ για μένα διάφορο. Πάλι πήγε να βγάλει ίντρικα, δεν απαντάω καν. Κατά αυριανό όμως. Ναι. Κατά αυριανό, Βαραγιάννη. Σ' αρέσει το άλλο, αύριο. Ναι. Βαραγιάννη και ξερό ψωμί, φίλε. Ναι, αλλά όλοι τον ακούνε, ρε φίλε. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μάχη μεγάλη. Θα έχουμε μεγάλη μάχη αν τους βάλουμε όλους εδώ και ψηφίσουν. Ναι. Μπορεί να βάλει ένα στο οποίο να είναι Ραπτόπουλος. Ναι. Το άλλο να είναι Κωστής, ναι. Το άλλο Κωστής Ραπτόπουλος, ναι. Και στο Ραπτόπουλος Κωστής. Τέσσερις επιλογές είναι για αυτές. Για το εντωμεταξύ που ρώτησα από ποιο πλανήτη είναι, επειδή την πέταξε την κάφα σου χθες. Ναι ρε, το ξέρω, ρε, το ξέρω. Είναι αυτός ο δορυφόρος που έχουν βάλει, εντάξει. Μην τρώτε πρόλογο με όλα ρε παιδιά, εντάξει, δεν κάνουμε κάποια πράγματα. Θέλω να σου πω εγώ ένα καλό που να βάλεις. Ναι, να πεις. Αυτό και αν θα έχει σουξέ, αυτό να δεις. Πες το. Ποιος είναι ο πιο αντιπαθητικός ακροατής. Ντούντα. Πώς το λέγαμε τώρα, πώς αυτός εξαφανίστηκε το κόμμα. Βαραβάς. Βαραβάς. Ναι. Πάλε και ένα δυο ακόμα και όποιος βγει, ναι. Νικητής πρώτος,
κόβεται αυτομάτως. Μάλιστα. Να δω Ντούντα να κόβεται, φίλε. Ψοφάς, ε. Ψοφάω. Μάτω, ο Ντούντα έχει μεγάλο κοινό, φίλε, να ξέρεις. Έχει μεγάλο κοινό. Εσύ να σε ρωτήσω, αφού βάζεις αυτό το ιταλικό το τραγούδι. Ναι. Γιατί δεν βάζεις εκείνο το άλλο που είναι λίγο πιο τσακπίνικο. Ξέρεις ποιο το. Ένα. Το κάπως έτσι πάει. Σαραπέρ και έτσι, βάλ το και το άλλο. Έλα, έφυγες, Ζαβούνα, έφυγες. Μ' αρέσει, έχεις προτάσεις. Όσοι λέ, έχουν άποψη, επιχειρήματα, κράζουν, κάνουν, αλλά έχουν προτάσεις. Έχουμε ένα λεπτό. Τους γουστάρω. Κρατάει ένα από το κινητό για να μην πέφτουν οι μονάδες. Κλαίω, παιδιά, θα τρακάρω, λέει. Πάμε ένα λεπτό τελευταίο για αυτό το ημίωρο. Θεούλης, κρατά ένα από το κινητό για να μην πέφτουν μονάδες, έτσι. Τόσο ξύπνιος είναι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, ναι, έλα, αδερφέ. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, γρήγορα δύο πραγματάκια. Γιατί αύριο δεν θα προλάβω να ψηφίσω κιόλας. Γιατί αύριο προλαβαίνεις, τι γίνεται, δεν μπορείς. Αύριο δεν θα προλαβαίνω καθόλου λόγω δουλειάς. Α, εντάξει, 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 ναι. Λοιπόν, αύριο. Εννοείται Βαραγιάννης, δεν υπάρχει δεύτερο. Εννοείται. Τι τους έχεις κάνει, ρε, που λένε. Ρε Βαρατζόν, τι τους έχεις κάνει όλους. Ναι. Και δεύτερον, ρε Κωστή, μη βάλεις αύριο το κόκκινο. Όχι, ο κόκκινος δεν είναι καν σου. Δεν μπορεί να μπει σου αχώνευτος ο κόκκινος. Το κόκκινο το σβαδούν όλοι, ρε. Πλάκα με κάνεις. Εννοείται. Εμείς βάζουμε. Κουτοπόνερους, τεμπέληδες, μπορεί να το βάλεις. Μυθοπλάστες. Εμείς το μεσημέρι βάζουμε τη δικιά σου την εκπομπή, γιατί για πάλα εντάξει ακούμε το πρωί. Ναι. Τη βάζουμε εκεί να ακούσουμε 90. Όχι, ο Γρηγόρης δεν μπορεί να μπει στους αχώνους. Άμα βάλουμε μάλιστα ποιος είναι ο πιο συμπαθής, το κάνουμε ανάποδα. Θα είναι ανάμεσα στο ένα και το δύο. Μαζί με πάντα. Άμα ξέρουν οι γριές να ψηφίζουν, όχι οι λακριδείς, οι γυναίκες. Ναι. Θα βγει η υπαψηφία ο πιο δημοφιλής. Ποιο συμπαθεί για μένα, cool πρώτο. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Έχω αρκετούς που δεν γουστάρουν. Νομίζω ότι θα είναι πιο συμπαθής ο κόκκινος με τον μπάγκο που είναι λίγο πιο χαμηλό τόνο. Εγώ δεν είμαι χαμηλό τόνο. Εγώ και θα τσιγκλίσω και θα εντριγκάρω αν θέλω. Νομίζω ότι και ο πάγκος θα, ναι, θα τον περάσει σε συμπαθητικότητα τον κόκκινο. Θα εντριγκάρεις, ρε Νίκο, γιατί είσαι στην επικαιρότητα. Έχεις ομάδα που είναι στην επικαιρότητα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Η ομάδα μου είναι σε επικαιρότητα και άμα μου την πει κιόλα για την ομάδα μου, εγώ θα συγχυστώ, θα γίνω Ναπολέον Βοναπάρτης και γι' αυτό δεν με συμπαθούν κάποιοι. Εντάξει. Μα είναι αδιάφοροι οι άλλοι. Τώρα του είδαμε τη Λάρισα, δεν μπορώ να αλλάξω δυο πάσταρα. Ποιο Ηρακλή μωρέ τώρα, έχει δίκιο ο Κώστας ό,τι λέει. Ωραίος, φιλιά, φιλιά. Να σε καλά, αδερφούλη. Έλα εκεί παραγγελιά, σαρεπερκετιάμο, δεν θέλω άλλο. Η Λολίτα, ο Ζαβούνα θέλει και σαρεπερκετιάμο να πούμε. Λοιπόν, αύριο θα γίνει χαμό. Ζω για την αυριανή εκπομπή. Ήδη από τώρα. Βάλαμε μεγάλη φωτιά. Ναι, αλλά σήμερα σε λίγο πρέπει θα να κάνουμε τη σύνθεση. Πρέπει να κάνουμε σύνθεση να τελειώσουμε. Να κάνουμε meeting μετά την εκπομπή, όπως κάνουμε πάντοτε, για να τα ετοιμάσουμε. Ναι, θα κάνουμε ένα meeting. Ένα meeting για να αποφασίσουμε τους τέσσερις. Πάντως. Ναι. Και εσύ έκανες με το ταξίδι, καπετάνα λίμωνε. Εντάξει, εγώ αφού ασχολούμαι, είπαμε αυτά. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, Γιώργαρος Πετρίδης. Το καμάρι μας στον Πετσόου, το μπασκετικό, έτσι. Σήμερα έχουμε και ΠΑΟΚ Πόρτο, Γιώργο. Ένα σχόλιο λίγο για το μάτς, το βραδάκι, να πάμε εκεί να δούμε λίγο τα παλικαράκια του Χατζόπουλου. Είναι το πρώτο που γίνεται παρουσία κόσμου. Μπράβο, γιατί με το παλατάκι, γιατί έγινε και κλεισμένο το χειρό με το Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι η πρώτη εικόνα είναι απρόσμενα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, καλή. Αλλά χρειάζεται στήριξη από κάθε. Ναι. Όπως κάθε ομάδα χρειάζεται στήριξη, αλλά πολύ περισσότερο αυτός ο ΠΑΟΚ το καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι, και αγωνιστικά και οικονομικά χρειάζεται. Ώρα, θα είσαι εσύ εκεί λογικά. 8 και 4 είναι το Τζάμπολ, Πόρτο. Είναι δεύτερη αγωνιστική. Καλά, Πόρτο το μυαλό μας όταν πάει πάει στην μπάλα. Σέρτζιο Κονσέισαου. Ναι, δεν έχει Σέρτζιο Κονσέισαου. Έχει Αμερικάνους, έχει 6, 7. Α, και αυτοί έχουν πολλούς Αμερικάνους. 3 από αυτούς έχουν περάσει από την Ελλάδα. Όλο το παιχνίδι είναι Αμερικάνοι. Ναι. Περιμένει κανείς, δηλαδή, πορτογαλική ομάδα δηλαδή. Πάντως από τους δικούς μας, οι 3-4 μου αρέσουν αρκετά. Δηλαδή, Ρέινολς, Μπάρτλεϊ, ο Κρούζερ, ο Κρούζερ, ναι, και ο Χέντερσον. Ναι. Αυτοί οι τέσσερις μου άρεσαν. Okay, ναι. είναι... Στου άλλου δύο θέλω να του δώσω λίγο χρόνο παραπάνω. Στου κασέτου, βέβαια, όχι ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ είναι άλλο επίπεδο. Ναι, είναι άλλο επίπεδο. Οι υπόλοιποι είναι παιδιά που τώρα ψάχνουν τις ευκαιρίες τους. Μπέτσο και Γιώργο Πετρίδη, παιδιά. Έτσι και όλο το team που ήταν όλη αυτή τη βδομάδα με Nations League και πραγματικά τα ταμεία ήταν απανοτά.
αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Γιώργο Πετρίδη. Εμείς θα επιστρέψουμε τελευταίο ημιωράκι με γραμμές Σουσού, Γκάλοπς, αποτελέσματα. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει σήμερα με τον Γκάλοπς. Πάνε στήθος με στήθος. Οι δύο πρώτοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Η Nova παρουσιάζει το νέο Kids Watch, φίλες και φίλοι. Ανακαλύψε το Nova Kids Watch και μείνετε συνδεδεμένος ανά πάσα στιγμή με τα παιδιά σου. Διαθέτει δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων, κλήσεων και εντοπισμού για να νιώθετε ασφάλεια καθώς ακολουθεί κάθε τους περιπέτεια. Αποκτήστε τα εντελώς δωρεάν με τα προγράμματα Junior. Είναι ώρα για περιπέτεια. Περισσότερες πληροφορίες στο nova.gr. 46 μετά τις 10. Μετρόπολης ακούτε. Ραπ και κουλ στα αυτάκια σας. Με Κάζα Σαπλίκτρα, Τάνια Μοσχοπούλου. Θα έχουμε σε κάνα δεκάλεπτο περίπου ναι. Για να μας δώσει τα αποτελέσματα του σημερινού Γκάλοπς, το οποίο είναι πολύ, ήταν τριγαδόρικο και γίνεται μάχη. Τρελή μάχη. Ποιος κερδίζει? Δεν μπορώ να πω. Α. Δεν μπορώ να πω. Ποιος είναι ο πιο δημοφιλής στην οικογένεια του ΠΑΟΚ? Σαββίδης, Λουτσέσκου, Κωνσταντέλιας, Γκαρσία. Γκαρσία. Έτσι, βάλαμε ένα από κάθε πόστο, ρε παιδί. Λοιπόν, 90-90-90 ανοιχτό πλέον για κάνα τεταρτάκι για σας. Μέχρι να ξαναπάρουν γραμμές, γιατί δεν ξέρω πάλι τι γίνεται έξω. Ενημέρωσέτε. Τι να κάνω τώρα, να ψάχνω να βρω γιατί δεν άνοιξε τις γραμμές. Γιατί είχαμε και το άλλο το quiz, τέλος πάντων. Ποιο quiz? Για τις προσκλήσεις για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αυτοί πήρανε? Πήρανε. Τους πέντε? Τους τρεις σήμερα, τρεις. Λοιπόν, τρεις, έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Χθες είχαμε το θέμα του Εμπαπέ για το θέμα του βιασμού. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Δεν ξέρουμε. Πάντως, η εισαγγελία πρότεινε φυλάκιση στον Μπεγεντέρ. Είναι και ένας από τους λόγους που δεν τον πήρε φέτος καμιά ομάδα. Μιλάμε τώρα για τον περσινό πρώτο σκόρερ στη Γαλλία. Τι έκανε αυτός? Ο Μπεγεντέρ έχει μια πολύ γρήγορη υπόθεση για σεξουαλική επίθεση και βιασμό. Ο εισαγγελέας χειρίστηκε την υπόθεση. Άρα την ξέρει. Ναι. Ωραία. Και πρότεινε 18 μήνες φυλάκιση και επιπλέον 1,5 χρόνο με αναστολή. Στάσου τώρα. Σύμφωνα με το Foot Mercato αφορίστηκε. Μέσα. Ναι. Αφού λες αναστολή. Όχι, αναστολή άλλο 1,5 χρόνο. 18 και άλλο 1,5. Άρα σε ποια χώρα είναι αυτό? Στη Γαλλία. Απορρίφθηκε το αίτημα της πλευράς του Μπεγεντέρ να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης. Κατηγορήθηκε μαζί με τον αδερφό του από δύο γυναίκες για απόπειρα βιασμού. Μαζί με τον μικρότερο αδερφό του είχαν βρει δύο γυναίκες. Αυτές πήγαν, τους κατήγγειλαν σε αστυνομία. Το περιστατικό έγινε πέρσι το καλοκαίρι. Στη Γαλλία έγινε. Ναι. Ναι. Και παρότι έσκασαν 1 εκατομμύριο για να αφαιθούν ελεύθεροι, ο εισαγγελέας είπε, παιδιά, εδώ τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα, ναι. Εδώ τώρα έχει προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Εδώ φαίνεται ότι στη Γαλλία ναι. Είναι πιο αυστηρά τα μέτρα. Σε κάποιες χώρες είναι πολύ αυστηρά αυτά τα θέματα. Δηλαδή, μπορεί εσύ να έχεις, ας πούμε, 1 εκατομμύριο. Και δεν έχει. Αλλά λέει ο εισαγγελέας μέσα. Δεν γλιτώνεις. Όχι, δεν γλιτώνεις. Αυτό τι σημαίνει? Ναι. Αυτό σημαίνει ότι θα το σκεφτεί να το κάνει. Ενώ εδώ στην Ελλάδα. Καλά, και εδώ είναι αυστηρά τα μέτρα. Πιο χαλαράει. Εντάξει, ναι, αλλά στη Γαλλία, ναι. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Εδώ τους αφήνουμε αναστολή τους περισσότερους. Αναστολή, ναι. Απόπειρα, Δεν το ξέρω, ναι. Το ποινικό κομμάτι. Άρα αυτό. Εδώ φαίνεται το γεγονός ότι στη Γαλλία είναι πιο αυστηρή. Μπορεί. Μπορεί. Δηλαδή, μπορεί να είσαι. Η Γαλλία είναι πάρα πολύ αυστηρή πάντως σε τέτοια θέματα. Τώρα, ένα άλλο θέμα το οποίο. Γιατί είναι και το θέμα του Εμπαπέ. Το Εμπαπέ ακόμα δεν. Ο Εμπαπέ, να πούμε. Είπε ο ίδιος, λέει, fake news. Ναι, αλλά άμα είναι fake news, γιατί η ομάδα σου σε. Να σου πω γιατί, να σου πω αυτό. Δεν τον παίρνει στην καμπάνια. Δεν τον παίρνει. Ναι, γιατί ο Εμπαπέ έχει υπογράψει συμβόλαιο με μια αθλητική εταιρεία ένδυσης ξεχωριστά εδώ και χρόνια. Οπότε δεν πάει στην καμπάνια. Και είναι διαφορετική η εταιρεία ένδυσης της Real σε ναι. σχέση με αυτή που έχει αυτός. Τώρα έχει πάρει αποκλειστικότητα, του έχει πει η εταιρεία, η συγκεκριμένη, να μην κάνουμε διαφήμιση, τεράστια, μία από τις δύο τεράστιες. Λέει, μάγκα, αποκλειστικότητα. Άρα δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Όχι, δεν έχει σχέση. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, θα τον έβαζε να παίξει την Κυριακή. Μπράβο. Αλλά θα παίξει αυτό. Η Real όμως κάνει την καμπάνια έχοντας μία άλλη εταιρεία ένδυσης. Ναι, γιατί το συνδέουν όμως. Ότι... γιατί θέλουν να το πλέξουν. Πάντως, ο Εμπαπέ. Άρα, κοίταξε. Ναι. Αυτό είναι θέμα εμπορικό. Ναι. Δεν είναι θέμα ηθικό. Ναι. Αν ήταν ηθικό, δεν θα έπαιζε την Κυριακή. Αυτό από ό,τι ξέρω θα παίξει. Ναι, θα παίξει. Ο Εμπαπέ γενικότερα για στα μάτς εθνικής έχει πει: παιδιά, αν δεν είναι σοβαρό το μάτς, με μένα μην με καλύψει. Δεν θέλω να τρέχει. Δεν θα τρέχω. Ούτως άλλως όταν έπαιζε η Εθνική Γαλλία στην Ουγγαρία. Ναι. Γιατί εκείνη τη βραδιά έγινε. Αυτό ήταν στη Σουηδία. Ναι. Έτσι, δηλαδή πήγε Σουηδία. Πήρε το ρεπότ και πήγε Σουηδία. Τώρα τι έκανε εκεί, τι πήγε, τι βρήκε. Δηλαδή δεν έγινε την ημέρα που η Γαλλία έπαιζε κάπου στο ξενοδοχείο. Ήταν μόνο του κάπου. Ναι.
Έτσι είναι αποκομμένο το σκηνικό με την Εθνική Γαλλία. Σκόβο Ντεσάμπ, γιατί το ψάξα το θέμα. Είπε, λέει, δεν ξέρω, αλλά τον κυνηγάτε, λέει, τον Εμπαπέ. Πουλάει, κάνει ραν. Δεν ξέρω τώρα. Αυτά. Λοιπόν, αυτά με τον Εμπαπέ. Εμπαπέ, αυτά, αλλά οι γραμμές βλέπω κλειστές. Δεν ξέρω τι γίνεται με τις γραμμές. Για ρώτα, ρε, για ρώτα λίγο, ρε Θανάση. Α, τις άνοιξε τώρα. Λοιπόν, ωραία. 90-90-90. Δεν πουλάνε τα θέματά μας. Δεν πουλάνε, λες. Αφού βάλαμε Γκάλοπ τρομερό. Βάλαμε Γκάλοπ που έρχεται αύριο, ποιο είναι ο πιο αχώνευτος. Πες, χαλάσανε οι γραμμές, εγώ βλέπω. Δεν, όχι, ο Θανάσης μου λέει τις άνοιξε τώρα. Και άμα τις άνοιξε και χαλασμένες. Α, άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Πάντως, έχω ακόμα ένα θεματάκι. Θα βγάλουμε την Τάνια για να μας πει το αποτέλεσμα του Γκάλοπ. Ποιο άλλο θέμα έχουμε. Αποκάλυψη έχουμε. Έγινε χθες το βράδυ στην Δίκη Sports. Το θυμάσαι τον Αρκούδη που πρωτοστάτησε για τον ΠΑΟΚ την πολυδιοκτησία που έβγαινε τα. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Ο Αρκούδης. Ο Αρκούδης. Λοιπόν, είναι ύποπτος για δωροληψία. Τον έχει καλέσει και αυτόν ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ο Νίκος Καπριτίδης. Δεν ξέρω, μέχρι να. Τον θεωρεί ύποπτο για απόπειρα δωροληψίας. Μέχρι να καταδικαστεί να δώσει. Αυτό έγινε το 20, λέει. Αν καταδικαστεί. Ναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Δεν μπορούμε να γίνουμε εμείς τώρα εισαγγελείς εδώ. Ναι, αυτά το αποκάλυψε η Δίκη Sports. Εντάξει, είναι ένα θέμα που έγινε για τον Αρκούδη. Ο οποίος είχε πρωτοστατήσει τώρα έπεσε. Και άμα θωωθεί ο Αρκούδης, τι θα λέμε εμείς μετά. Ναι, αναφέρουμε τι έχει γίνει. Δεν έχει μπλέκω. Μα έχει πάει στην εισαγγελία. Ναι. Έχει πάει στην εισαγγελία. Ο Αρκούδης ήταν αυτός ο οποίος είχε πρωτοστατήσει, είπαμε, στο κομμάτι με την πολυδεξία του ΠΑΟΚ. Πάμε, καλημέρα στον φίλο, έλα. Καλημέρα. Ναι, ναι. Εσύ τι γίνεται με τις γραμμές. Δεν έχει γραμμές. Ναι, αλλά κλείνουν, τι γίνεται, γιατί και πριν ξανά. Θα ήταν γεμάτο το κέντρο αν δεν ήταν χαλασμένο. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Ναι, ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Εδώ με ψέλνουμε νήμα, δεν προλαβαίνουμε να βγούμε, ρε φίλε. Κάτι γίνεται. Κάτι κάνουν. Ναι. Εγώ μιλάω. Ναι, εσείς, ναι. Ναι, καλημέρα, λέω. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα, ναι. Καλημέρα, στα κουμπαράκια σας εκεί. Σας ακούμε μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω τον κύριο Ραπτόπουλο κάτι. Ναι. Τον ακούω κάθε μέρα για την αυτό. Όταν μεσημέρι που κάνει εκπομπή και με τον κόκκινο. Λίγο τα τηλέφωνα πιο χαλαρά, γιατί με τις κυρίες που παίρνουν τα αυτά, μας τρέλαναν τα αυτιά. Τι να τις πούμε τις κυρίες, να μην παίρνουν, δεν γίνεται. Παίρνουν, αλλά εντάξει, λίγο να τις κλείνουν πιο γρήγορα. Παίρνουν συνέχεια, κυρία Λουκία, ξέρω εγώ, οι άλλοι με τη Λουκία. Τώρα άνοιξαν, είδε σου λέγα, ναι. Ναι. Συν τη άλλη τώρα, να σας πω, εγώ θα ψήφιζα τον Άρχοντα, τον Ιβάν. Ιβάν, τώρα σε λίγο θα βγάλουμε Τάνια. Τρία λεπτά έχουν ψηφίσει σχεδόν 4.000 κόσμους. Δεν μπορώ να. Αντιλαμβάνεσαι το νούμερο. Γιατί, ναι. Δεν μπορώ να στείλω μήνυμα εκεί γιατί οδηγάω με μετάλλια τώρα και δεν μπορώ. Μπράβο. Να. Και φαντάσου να, πόσοι δεν μπορούν να ψηφίσουν. Φαντάσου ναι. Πόσοι δεν μπορούν να ψηφίσουν. Πάντως η Τάνια μου ενημέρωσε 4.000 κόσμους έχει ψηφίσει ναι. Τώρα. Γεμίζουμε παλέ. Και 4 είναι λίγο. Εγώ περίμενα 15-20 ξέρω. Μόνο στα social, στο Instagram μιλάμε τώρα, έτσι. Εκεί που ανεβαίνει το ποστάρισμα. Δεν μιλάμε τώρα για γενικά. Ναι. Ιβάν, θα ψήφιζες, εννοείται. Τι, ποιο τον Άρχοντα. Αυτός είναι ο Άρχοντας. Ο Άρχοντας, ναι. Χωρίς Ιβάν θα υπήρχε ΠΑΟΚ καταρχήν. Τώρα τι να συζητάς. Ναι. Σωστά μιλάς, αδερφέ. Σωστά μιλάς. Και χωρίς τις σωστές του αποφάσεις. Επίσης. Ρε φίλε μου, ναι. Ρε φίλε μου ναι. Όπως είσαι ΠΑΟΚτης και εγώ γέννημα θράμα ξέρω από 5 χρονών που λένε. Έτσι αγόρι μου. Γίναμε 60, τώρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Συμφωνώ. Αν δεν υπήρχε η Βάθα, υπήρχε η ΠΑΟΚ. Με αυτή τη δυναμική σίγουρα όχι. Όχι, εντάξει. Με αυτή τη δυναμική σίγουρα όχι. Πάμε, έφυγες. ΠΑΟΚ θα υπήρχε σίγουρα. Μπράβο. Και με το Βουλινό υπήρχε. ΠΑΟΚ θα υπήρχε σίγουρα. Παντού υπήρχε ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ θα υπήρχε σίγουρα. Αλλά δεν θα υπήρχε με αυτή τη δυναμική. Πάμε, πάμε. ΠΑΟΚ θα υπήρχε. Φωστή. ΠΑΟΚ θα υπήρχε. ΠΑΟΚΑΡΑ θα υπήρχε. Εντάξει, ωραίο. Σε αυτό συμφωνούμε. 4.000 έχουν ψηφίσει. Πρέπει να πάρει το νούμερο. Είναι θεόρατο. Πάμε, καλημέρα, ναι. Τώρα άνοιξαν. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σας, εγώ είμαι. Εσείς είστε, ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα για να πάρω για το διαγωνισμό. Ποιο διαγωνισμό, κύριε μου, διαγωνισμό γιατί... μέρος για κάτι εισιτήρια. Εισιτήρια, τι εισιτήρια, Πασάκα μου. Γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Κάτι για τον μπάσκετ, μάλλον θέλει. Τέλειωσα τα εισιτήρια, άργησες, αδερφέ. Για τον μπάσκετ, λέτε. Εντάξει, τότε θα ήθελα για το διαγωνισμό για τα λάστιχα. Αυτός πλάκα κάνει. Τα λάστιχα. Πλάκα κάνει αυτός. Τα λάστιχα, φούλτα. Έλα, κάνει πλάκα, χουλιαμά κάνει. Φύγε, αυτόν τον έκοψα. Ήταν κρυάδα. Και κρυός και ανάλατος. Και άκερος. Και άτοπος και αυθάδης που λέγαμε. Καλημέρα, ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Το κάνει τον Ενέ, το κάνει και ο Φαλακρό από δίπλα. Ναι, αλλά ναι. Προσπαθούμε να μιμηθούμε Σαρόπουλο. Ναι. Σοφάει με το. Ναι. Μ' αρέσει. Σοφάνε για τέτοια θέματα. Λοιπόν, για να σε ακούσουμε. Το Σαρόπουλο, τον αχώνατο. Α, Σαρόπουλο δεν χωνεύω άλλο. Δεν το χωνεύει. Όχι, αυτό δεν το χωνεύω καθόλου. Γιατί όμως. Εντάξει, εκτός από ότι είναι φόλ αργανός. Καλά, αυτό δεν είναι κριτήριο όμως. Τι ομάδα τα κριτήρια να ακούσουμε, ναι. Για μένα δεν είναι να πεις αχώνευτος γιατί είναι είσαι αργανός και ο άλλος είναι παοξής, ναι. Όχι, δεν το έβαλα με αυτό μπάτι ότι είναι αργανός πιο πολύ. Αλλά πετάει κάτι τρελά, κάτι... Ναι. Απόνευτα αστιάκια έτσι που... Εντάξει, είναι τα γούστα του καθενός, εντάξει. Είναι και στα γούστα του καθενός. Να σε καλά αδερφέ, να προλάβουμε κόσμο. Είδες κάτι έγινε σου λέω, δεν ερχόντουσαν. Με 4.000 ψήφους ενημερωτικά μπήκε ο Λεβέντης στη Βουλή. Αυτό θα σου πω μόνο. Έτσι για να καταλάβεις τη δυναμική του γκάλος. Τι να κάνουμε τώρα. Σε λέω. Να πάμε στη Βουλή και εμείς τώρα. Πρέπει να σε πάω προς εκεί, σε κανένα 2-3 χρόνια. Προς εκεί, στα εξίδους. Και μάνατζερ. Εύκολα μεροκάματα θα βγάζεις, ναι. Εύκολα μεροκάματα. Εγώ θα είμαι οδηγός. Εύκολο μεροκάματο δεν έχω βγάλει. Γι' αυτό σου πρέπει να βγάλει. Πότε. Με αυτό σε λέω, ντε. Εγώ οδηγό ήμουν και στο στρατό οδηγό. Λες να πάμε στο Βελόπουλο το κόμμα να μας πάρει υποψήφιο. Καλημέρα. Τώρα που ανεβαίνει ο Βελόπουλος. Πάμε τώρα που άνοιξε το κέντρο τόση ώρα μας το είχαν κλειστό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα, τα Αλάνια. Ω, καλό σου λέγατσι. Μάλιστα. Δεν μου λες φίλε, εγώ μπορώ να απαγγείλω πίεση. Την ερχόμενη Τρίτη, σήμερα όχι. Πίεση. Όχι πίεση, βρε. Έτσι είπε. Εσύ πίεση. Την ερχόμενη Τρίτη, κάθε Τρίτη έχουμε βραδιά πίεσης. Μην μπερδεύουμε τις μέρες. Πάντως ο πιο αντιπαθητικός είναι ο Βαραγιάννης. Αύριο θα τα πούμε αυτά. Πού το καημένο το Βαραγιάννη. Σοφάνε γι' αυτό. Ναι. Θέλουν να μας βάλουν στον τάκο αύριο στον Κιάδα. Αύριο θα έχει 5.000 ψήφους. Λες, να σπάσουμε το ρεκόρ. Ναι. Η Τάνια αυτό μου είπε, είναι ρεκόρ, λέει, σε γκάλουπ στο 4.000 που πιάσαμε σήμερα. Έτσι. Ναι, αύριο να δεις θα πιάσει. Αύριο λες με τους, ναι. Πάμε, καλημέρες. Κάτσε, η Τάνια που είναι. Σε λίγο, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Καλημέρα. Όταν σου έλα, καλημέρα. Είχαμε... Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Μακούρ. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, για τον γκάλουπ που λέει θα βάλω τον Λουτσέσκου. Λουτσέσκου εσύ, ε! Ναι, γιατί ο Λουτσέσκου σας έχει πρώτος με τα καβούρια του Σαβίδη. Όχι και καβούρια τώρα, είσαι λίγο άδικος. Όταν δεν δίνεις λίγο όχι και καβούρια τώρα. Για το ΜΕΙΤΕ, τι μου τώρα μου κάνεις, πλάκα μου κάνεις. Καβούρια δεν έχεις Σαβίδης. Μπακ, δεν έχεις αριστερό μπακ. Τι τώρα, καβούρια είναι. Αυτός και ο Μαρινάκης. Τώρα πλάκα μου κάνεις. Και ο Μαρινάκης καβούρια. Αλλά και το τράβο το δίκιο. Μάλιστα. Φιλιά, επόμενος. Πώς πρέπει δώσω. Να βάλουμε κάποια στιγμή και τους προέδρους. Να το γενικά έτσι τα γκάλωψε το. Καλημέρα. Έχουμε χρόνο. Έχουμε εκπομπές, δόξα σου, Θεός να είμαστε γεροί. Έλα, φίλε, πρόντο και σε λίγο να έχουμε Τάνια. Έλα, φίλε. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, μποντζόρνο. Γεια σου, Νικόλα, γεια σου, κύριε Κώστα. Καλημέρα. Καλημέρα, ποντιάρα μου. Για πάμε. Να έχετε μια καλημέρα. Σας ακούω, σας θαυμάζω. Φιλιά πολλά. Αυστρία, πες μας ποιος είναι πιο συμπαθή σου στον ΠΑΟΚ. Τον έκοψες. Ακόμα ένας. Καλημέρα. Έπεσε. Επόμενος. Καλημέρα. Μποντζόρνο. Ατούτη. Ατούτη, λοιπόν, βέβαια, ναι. Εσύ, Κουλιανέ, τι οδηγός στο στρατό. Πονή. Πουλάς τρέλα, ρε φίλε, έτσι. Ενώ δεν έχεις δει. Ενώ δεν έχεις δει, λοιπόν, πουλάς τρέλα. Ναι. Αν θες πραγματικό διαγωνισμό, ναι, θα βάλεις τον κόκκινο να βγάλει το πουκάμισο, να δεις πως είναι η ζαμάνη με κοντά μαλλιά. Φύγε από εδώ, ρε φαλακροδαίμονα. Λοιπόν, πάμε επόμενος, ναι. Α, τελειώσαμε 10-11 πήγε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Βγάλαμε 3 ώρα, ρε. 3 ώρα. Η Τάνια μου είπε ότι κάναμε ρεκόρ. Τώρα πριν από λίγο. Κάτσε τα πει ίδια. Τάνια, για πάμε λίγο. Έλα εδώ τώρα να μαζέψουμε. Μου είπε κάτι 4.000, μου είπε χαμός έγινε. Έχετε σπάσει κάθε κοντέρα με το σημερινό γκάλο, παιδιά. Και το αποτέλεσμα εμένα με τριγκάρει ιδιαίτερα. Αρχικά να πω ότι μέχρι πριν ένα μισάωρο υπήρχε ένα ποσοστό σε 2 ονόματα που ήταν το ίδιο. Όπα. Και τελικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία διαφορά από το ένα όνομα στο άλλο, μόλις 23 ψήφων. Μαζί δηλαδή. Φίλε, τα exit poll, δηλαδή άμα κάναμε exit poll, γιατί αυτά είναι πολύ σαφέστα το δείγμα. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσεις από τον τελευταίο και να πάμε στον πρώτο με τα ποσοστά. Λοιπόν, 9%
συγκέντρωσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Το μικρότερο ποσοστό στο σημερινό μας γκάλο. Εγώ δεν περίμενα τελευταίο Κωνσταντέλιο, περίμενα Πάμπλο Γκαρσία, αλλά τα γκαρσιόσκυλα είναι εκεί σκηνά. Είναι σαν το κουκουέ τα γκαρσιόσκυλα. Εκεί, σταθερά. Το ίδιο ποσοστό. Άστε να πει. Για πάμε, ναι, λοιπόν, επόμενος. Ναι. Ο Πάμπλο Γκαρσία ακολουθεί με 16%. Ο... 16, σταθερό, είπα, σου είπα, είναι κουκουέ, δεν αλλάζει αυτό. Ναι, και τώρα. Και τώρα έχουμε μάχη Ρασβάν Λουτσέσκου και Ιβάν Σαββίδη. Οπα. Μέχρι πριν μισή ώρα είχαν και οι δύο από 38% και κάποιο άλλο είχε ένα λιγότερο από του άλλου δύο που προείπα. Αυτή τη στιγμή προηγείται με 38% ο Ιβάν Σαββίδη και 23 ψήφου κάτω ο Ρασβάν Λουτσέσκου με 37%. Πάμε σε δεύτερο γύρο. Φοβερό. Δηλαδή για 20, ίδιο ποσοστό βγάλανε, έτσι. Μαλώσουν τώρα. Μέχρι πριν λίγο, ναι, ήταν 38, πήρε ένα ποσοστό, 1% μάλλον ο Γκαρσία και... ψήφισε ο Δούκας εκεί από την ΠΑΕΠΑ. Λοιπόν, αύριο Τάνια ετοιμάσου, γιατί μάλλον το αυριανό γκάλωπ θα τα σπάσει όλα. Έτσι. Θα βάλουμε τους πιο... Θέλω κάθε μέρα να σπάμε ρεκόρ. Ναι, μας άρεσε. Θα πάμε αύριο με τους πιο αχώνευτους εδώ του Ραδιομεχάρου. Θα δούμε πώς θα τα βάλουμε. Είσαι, θα έρθεις και εσύ. Λέμε ίσως διδυμάκια. Μέχρι πόσες επιλογές μπορούμε να βάλουμε? Μέχρι 4. Τέλος πάντων. Την αγάπη μας, Τανιούσκα, να περάσει υπέροχα στο ρεπό σου. Φιλιά στην Τάνια Μοσχοπούλου. Αυτό ήταν και το σημερινό γκάλωπ με περίπου 4.000 ψήφους. Έγινε μαλλιοβράση. Οριακά στο νήμα Ιβάν Σαββίδης 38, Λουτσέσκου 37%. Πάμε για δεύτερες εκλογές, δεύτερη Κυριακή. Κύριε Καζαμπάκα, αυτοί ήμασταν. Καλή κακή, μας κρίνει και μας αξιολογεί πάντοτε ο κόσμος. Έρχεται η Μαρίνα Μπίκου Φορτσάτη με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Rap and cool αύριο πάλι, πουρνό. Θα μπαίνουμε για τα καλά σε μούντα αγωνιστικής δράσης πλέον, γιατί τέλειωσαν και τα nation, τα mason, τα carnation, τελείωσαν όλα. Ακολουθούν αμέσως τώρα πλακοτελίστες. Στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου με πολλή ενημέρωση, ειδησογραφία. Τέλος, κύριε Καζαμπάκα. Τελειώσαμε και για σήμερα. Φιλιά στο σπίτι. Αβιεντό.